Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε μαζί μας στις παρεμβάσεις. Είναι Παρασκευή, είναι 29 Σεπτεμβρίου, είναι η τελευταία εργάσιμη για τον πολύ κόσμο και η πρώτη τελευταία μέρα του μήνα για όλους μας. Και όπως κάθε Παρασκευή, η βραδιά δεν έχει πολιτικούς, έχει συναδέλφους δημοσιογράφους. Δύο από αυτούς είναι και υποψήφοι στις δημοτικές εκλογές που έχουμε την άλλη Κυριακή, άσχετα αν οι περισσότεροι νομίζω το έχουν ξεχάσει. Αλλά νομίζω ότι η εβδομάδα αυτή που έρχεται θα μπει στην επικαιρότητα και, και στα θέματα της ειδησιογραφίας, τα καθημερινά και οι εκλογές οι οποίες έρχονται. Να πω μια καλησπέρα απευθείας και στον Δημήτρη Στούμπο. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους. Στην συντροφιά και να καλησπέρισω τους συνάδελφους που είναι μαζί μας. Τον Σπύρο Κουτζάνη. Καλησπέρα Σπύρο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ στην παρέα μας. Τον συνάδελφο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων που είναι στην παρέα μας και θα κουβεντιάσουμε. Και ξέρει και πολύ καλά τα θέματα, το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα μπορέσει να μας βοηθήσει και σε αυτό περισσότερο. Και της ακρίβειας ακόμη περισσότερο. Και της ακρίβειας ακόμα περισσότερο. Γιατί με στέλνει σύζυγος εδώ και 15 χρόνια να ψωνίζω, οπότε ξέρω διαχρονικά τις τιμές. Έχετε καταμερισμό εργασίας, λοιπόν. Ναι. Σε ένα βαθμό. Ναι, ναι. Οπότε, μου δίνει το χαρτάκι μου και πηγαίνω και ψωνίζω. Έχει σούπερ μάρκετ, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Το νούμερο ένα θέμα θα το δούμε σε λίγο. Και λέω σούπερ μάρκετ τις χαμηλότερες τιμές. Ναι. Όταν θα μπει. Πώς καταγράφεται. Λοιπόν, θα καλησπέρισω τον Βαγγέλη Γιακουμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Βαγγέλης, εκτός από συνάδελφο στον Α και πολιτικό συντάξη με τον οποίο γνωριζόμαστε όπως και με τον Σπύρο πολλά χρόνια, είναι και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Περιστέρι, να το πούμε και αυτό, γιατί τώρα αυτό είναι που σε καίει αυτή τη στιγμή. Με τον κύριο Παχατουρίδη. Με τον κύριο Παχατουρίδη. Ναι, ναι. Ναι, ξεχνάω ότι υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι εκεί. Έχετε μια είναι άλλοι δύο υποψήφοι από την παράταξη που υποστηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. Και από την παράταξη που υποστηρίζεται από τον Ανταρσί. Έχει 4 θητείες ήδη ο κ. Παχατουρίδης. Είναι 20 χρόνια σχεδόν. Άρα έχει 5 θητείες. Άρα ναι, πάει για την 6η, η οποία θα είναι 5η. Δεν τον κάνουν ισόβιο. Κανονικά θα πρέπει να είναι όπως οι Μητροπολίτες. Για να γίνεται η κατ' επανάληψη εκλογή του, πάνε κάτι κάνει. Κάτι κάνει. Κάτι κάνει. Και τον επιβραβεύει ο κόσμος. Είναι σαν τους Μητροπολίτες. Ο κ. Στούμπος που είναι Περιστεριώτης, γειτονάς μου, το αντιλαμβάνεται. Θα κάνουμε και εκστρατεία εδώ. Κάνουμε κάτι τη. Αλλά το Περιστέρι έχασε σήμερα. Στο μπάσκετ. Έχασε το. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό έπεσε, ρε φίλε, συγγνώμη. Λοιπόν, Γιώργος Μιχαηλίδης, μια που είπα Ολυμπιακός. Καλησπέρα, Γιώργος Μιχαηλίδης, συνάδελφος από το πρώτο θέμα, πολιτικός συντάκτης. Από την πιο νέα γενιά των συναδέλφων, πρέπει να πω. Σε έχουμε και εσένα για να ρίχνουμε το μέσο όρο των ηλικιών εδώ. Αξιόλογους συναδέλφους. Από τους αξιόλογους συναδέλφους, τον ξέρω από πολύ μικρό, θέλω να πω, από τα πρώτα του βήματα. Άρα είμαι εδώ για λόγους ποσόστοσης. Όχι, γιατί είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και η Αντριάννα Ζαρακέλη, η οποία είναι τη συνάδελφη από τα Παραπολιτικά, που είναι και εκείνη υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον κύριο Μόραλη στον Πειραιά. Και θα είμαστε 6 άνθρωποι εδώ, κουβεντιάσουμε όλη την επικαιρότητα. Λοιπόν, τώρα, από πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε ίσως από ένα θέμα το οποίο δεν πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο, γιατί δεν έχουμε και εκλογές. Μια δημοσκόπηση που αποτυπώνει το πολιτικό σκηνικό όπως έχει αναδιαταχθεί μετά τις εκλογές του Ιουνίου, τις τελευταίες. Η πρόθεση ψήφου δεν έχει ιδιαίτερη αξία, θα τη δούμε όμως, γιατί δεν έχουμε εκλογές μπροστά μας. Αλλά καταγράφει κάτι. Πάμε λοιπόν να δούμε την εκτίμηση με την αναγωγή στην πρόθεση ψήφου. Είναι της εταιρείας MRB. Από τις κορυφαίες εταιρείες δημοσκοπήσεων, η οποία μάλιστα δύο φορές το χρόνο βγάζει και τις τάσεις που θεωρούνται έτσι το πιο αξιόπιστο δείγμα, οι τάσεις. Τώρα αυτό είναι κάτι διαφορετικό, είναι για το Open, για το δελτίο του Open, όπου υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο πάνω κάτω φωτογραφίζει νομίζω το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή δίνει 38% στη Νέα Δημοκρατία, από κάτω είναι το αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουνίου. 17,3% το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει αλλάξει καθόλου, ε? Ιδιαίτερα όχι. Είναι λίγο πιο κάτω. Είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου 2-2,5 μονάδες πιο κάτω. Το ΠΑΣΟΚ είναι πάνω κάτω στα ποσοστά του, λίγο πιο πάνω από το ποσοστό των εκλογών. Συγκριτικά με όλη την κρίνια πάντως που ακούγεται για την κυβέρνηση. Ναι, για την κυβέρνηση, για την διαχείριση στο θέμα των πλημμυρών. Και των πυρκαγιών, δεν είναι μεγάλες οι απώλειες. Όχι. Θα τα πούμε μετά αυτά. Το ΚΚΕ εμφανίζεται έτσι πιο ενισχυμένο με βάση και το ποσοστό του από το 7,69% στο 9% και πρέπει να πω ότι είναι το μόνο κόμμα που σε όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνει να έχει ενισχυθεί και έχει και μια λογική αυτό επίσης με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε. Στο 7,3% είναι η Ελληνική Λύση. Δεν αυτό βλέπουν, η Ελληνική Λύση από το 4,44%. Ψηλά και η Ελληνική Λύση πρέπει να πω. Και έχει πάει ψηλά γιατί έχουν πέσει τα άλλα κόμματα του χώρου εκεί του πιο δεξιού, πώς θα το πούμε. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Ωραία. Λοιπόν, η Νίκη είναι στο 3,9%, η Πλεύση Ελευθερία στο 2,9% και οι Σπαρτιάτες στο 3,3%. Και τα τρία κόμματα, όχι, η Νίκη είναι λίγο πιο πάνω από το ποσοστό της, τα άλλα δύο είναι πιο χαμηλά από το ποσοστό τους. Το Μέρα 25 είναι στο 2,8%, άλλο κόμμα 3,4%. Αυτή είναι η καταγραφή. Έγινε από τη Δευτέρα, άκουσα τον κύριο Μαύρο, ο οποίος έκανε την παρουσίαση στο δελτίο του Open και τον άκουσα. Έχει γράψει Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, δηλαδή έχει πιάσει τρεις μέρες.
Έχει και την εκλογή του κ. Κασελάκη και τις πλημμύρες. Έχει πιάσει ένα κομμάτι του, εν πάση περιπτώσει. Και έχει μια αξία αυτό. Είναι η πιο φρέσκη από τις 5 δημοσκοπήσεις συνολικά που είδαμε, νομίζω, αυτές τις μέρες. 3 χθες, μία προχθές και μία σήμερα. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι πιο μεγάλη αξία από όλη αυτή τη δημοσκόπηση έχει η κάρτα που θα δούμε τώρα με τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Ενώ λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι οι φυσικές καταστροφές θα ήταν το νούμερο ένα θέμα με αφορμή αυτά που βλέπουμε στη Θεσσαλία, που είδαμε στον Εύρο, που είδαμε στη Ρόδο, που είδαμε σε διάφορα σημεία της χώρας τους τελευταίους μήνες, ακρίβεια 57,4%. 6 στους 10 θεωρούν υπαριθμόν ένα θέμα την ακρίβεια και νομίζω ότι και το από κάτω κολλάει κάπου εκεί, γιατί ακούει ο άνθρωπος, αυτός που απαντάει, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Νομίζω ότι όλο αυτό κολλάει, νομίζω, με το θέμα της ακρίβειας. Μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό και συγγνώμη που σε διακόπτω, Σωτήρη, παίρνοντας αυθαίρετα το λόγο. Ναι, βέβαια. Έτσι, γιατί η ακρίβεια όντως είναι. Σωστό αυτό που λες. Αλίμονο. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Το βλέπω κάθε μέρα, γιατί τώρα λόγω και της υποψηφιότητάς μου που πηγαίνω και έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο και γυρίζω και στα καφενεία και στα σπίτια που πηγαίνω και στις λαϊκές αγορές, όλος ο κόσμος παραπονιέται για την ακρίβεια. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ακόμη η ακρίβεια υπάρχει και τεράστια και στα σούπερ μάρκετ. Έτσι. Το λάδι, ο ντενικές, το λάδι, το δίλητρο, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. 20 ευρώ. Να δούμε ξανά την κάρτα. Για να, σου το πω, να την πούμε ολόκληρη έτσι μια φορά. Η πιο χαμηλή τιμή στο ελαιόλαδο, στο δίκυλο. 8 ευρώ, όπως. Όχι, είναι πάνω από 9. Πάνω από 9. Αυτά που είναι τα private label και στο δίκυλο φτάνει στα 20 ευρώ. Ακριβώς. Λοιπόν, φυσικές. Μέση τιμή όμως 11 με 12. Φυσικές καταστροφές 18,5. Υγεία, που είναι διαχρονικά ένα τεράστιο θέμα, Δημήτρη, έτσι. Το συζητάμε κάθε μέρα, έχουμε και θέματα που κάθε μέρα μας τηλεφωνούν από νοσοκομεία, από ταλαιπωρίες κλπ. Η ανεργία είναι στο 15,8%. Η ανεργία, εντάξει, έχει πέσει. Η μισθή είναι χαμηλή, το ξέρουμε όλοι, αλλά η ανεργία είναι σημαντική πτώση όλα τα τελευταία χρόνια. Κάποτε η ανεργία ήταν δύο ή τρία θέμα. Ασφάλεια και ανεργία. Ασφάλεια και ανεργία. Ασφάλεια και ανεργία. Δηλαδή και η ασφάλεια δεν είναι τώρα θέμα. Είναι θέμα. Αλλά σου λέει είναι τόσο μεγάλο το θέμα της ακρίβειας που τα καταπίνει. Που τα καταπίνει τα θέματα τα υπόλοιπα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Λοιπόν, τώρα θα γυρίσουμε σε όλα αυτά. Να δούμε τι άλλο έχει επικαιρότητα. Η επικαιρότητα έχει ένα βίντεο που έχει ανάψει φωτιές. Δεν το πρώτο, του κ. Κασελάκη το βίντεο. Δεν το πρώτο. Κάθε φορά που ανεβάζει ένα βίντεο γίνεται θέμα. Επιτυχία είναι αυτό για τον κύριο Κασελάκη και για το κόμμα του. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ναι. Και μια φρασιολογία που έχει χρησιμοποιήσει με, νομίζω, κορυφαίο αυτό το «βάζουμε, να βάλουμε φωτιά στο σύστημά τους», το έκανε μέσα στη Βουλή. Περιηγήθηκε, γιατί γι' αυτό είναι λίγο ξένος ο χώρος. Δεν είναι σαν και εμάς που έχουμε φάει τα νιάτα μας εκεί πέρα μέσα, κύριε Σπύρο μας, κύριε Ευαγγέλη μας. Εσύ λιγότερο, Γιώργο. Έχω και ένα ωραίο παραπολιτικό να σου πω. Ναι. Θα μας το πεις στη Βουλή. Λοιπόν, να πάμε παρέα να δούμε το βίντεο το οποίο έχει ανάψει φωτιές και να γυρίσουμε πίσω. Καλώς ορίσατε στη Βουλή των Ελλήνων και στο γραφείο του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Με άλλα λόγια, καλωσορίσατε στο γραφείο μου. Εδώ στη Βουλή ψηφίζονται νόμοι. Αλλά αυτοί οι νόμοι παράγονται από κυβερνητικούς βουλευτές, οι οποίοι είναι σε κλειστά γραφεία και είναι κυρίως χειροκροτητές. Δεν πρέπει να δουλεύει έτσι η πολιτική. Σε αυτό το σύστημα εμείς βάζουμε φωτιά και χτίζουμε κάτι τελείως καινούριο. Πώς θα γίνει αυτό? Ενεργοποιούμε τα τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όπως προβλέπει το καταστατικό μας. Τα μέλη θα παράγουν πολιτική με ψηφιακά μέσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι φτιάχνουμε κυβερνητικό πρόγραμμα όχι λίγο πριν τις εκλογές, αλλά από σήμερα. Θα τους τρελάνουμε με προτάσεις νόμων και παρεμβάσεις. Γιατί αυτό είναι ένα τελείως νέο μοντέλο παραγωγής πολιτικής. Και χρειάζεται μόνο ένα. Εσένα. Γίνε μέλος στο isyriza.gr. Γιατί η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να μένουμε απ' έξω. Λοιπόν, ποιος είχε πει θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα? Ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει αυτό, θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα? Το είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Στις αρχές. Στις αρχές. Αντιπολίτευση ήταν ακόμα. Και ο κύριος Καμίνης το είχε χρησιμοποιήσει. Ο Ηλιού το είχε πει πρώτη φορά. Πιο πρόσφατα εννοώ. Και τώρα θα σας τρελάνουμε στις προτάσεις και στις προτάσεις νόμου. Στην νομιμότητα, ναι. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Τώρα είπε θα τους τρελάνουμε στις προτάσεις νόμου στο iSyriza, το οποίο θέλω να πω βέβαια ότι το iSyriza απευθύνεται κυρίως σε πιο
νέες ηλικίες, γιατί πιο μεγάλοι άνθρωποι να μπουν μέσα στο ΑΕΣΥΡΙΖΑ και να καταθέσουν προτάσεις. Είναι ψηφιακός τρόπος. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά είναι ο σύγχρονος, ο μοντέρνος τρόπος αυτός. Έγινε χαμός όμως με αυτό εδώ, θα βάλουμε φωτιά στο σύστημά τους. Λοιπόν, υπήρχε αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πολύ σκληρή, ότι δεν ξεκινήσαμε καλά την. Τη δουλειά του κάνει και ότι πρέπει να μάθει τους κανόνες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ο κύριος, πήγαν από Τσίπρας, ο κύριος, κύριος Καζελάκης, ότι είναι αδιανόητες οι δηλώσεις του και αυτό που είπε για τους χειροκροτητές βουλευτές. Δεν είναι το ίδιο. Και αυτό που είπε για τους χειροκροτητές βουλευτές. Μοιάζει πολλά για το ίδιο που κάνεις. Λοιπόν, okay. Και βέβαια, εντάξει, αυτό όλο σήκωσε. Εγώ θα περίμενα και αλλαγές στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα, γιατί είναι ο ίδιος χώρος που ήταν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό πρέπει να είναι το γραφείο του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι, αυτό είναι. Θα περίμενα και αλλαγές. Γιατί είδα το. Να σας πω τώρα ένα παραπολιτικό πριν ξεκινήσει. Πες το και να πάμε στην κουβέντα. Είναι ο κύριος Κασελάκης στη Βουλή, είναι ο κύριος Φάμελος και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Που δεν θα μας πει το όνομά του. Όπου νόμιζε ο κύριος Κασελάκης ότι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και, ναι. Και άρχισε μια κουβέντα νομίζοντας ότι είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρει ο άνθρωπος εσύ. Οπότε, ναι, δεν γνώριζε την αποκογεωγραφία. Κάποια στιγμή του πάτησε το πόδι, φαντάζομαι, κύριος Φάμελος, και του είπε stop. Ψιλοραγκώθηκε, νομίζω, φαντάζομαι. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, έχετε κανένα σχόλιο για το. Θα βάλουμε φωτιά στο σύστημα. Έχω σχόλιο ότι αυτό μου θυμίζει λίγο άλλες τοποθετήσεις παλαιότερες. Κυρίως από τον κύριο Πολάκη, ας το πούμε έτσι. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι η καθυπερβολή χρήση τέτοιων τοποθετήσεων δεν βοηθάει. Εντάξει. Ίσως κάνει εντύπωση σε νεότερες ηλικίες ή ίσως προσπαθεί να δείξει, ας το πούμε μεταφορικά, ότι μπορεί να κινητοποιήσει κάποιες κοινωνικές δυνάμεις. Περισσότερο θα έλεγα ότι ήταν προβληματικό το χειροκροτητές. Με την έννοια ότι χαρακτήρισε τους βουλευτές στην ουσία ότι απλά χειροκροτούν. Και αυτό δεν έχει να κάνει σήμερα επειδή κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Χτες κυβέρνησε, παραπροχθές μάλλον, όχι χτες, ο ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα κόμματα. Νομίζω ότι είναι ατυχής η ιστορία και να το πω. Για τους βουλευτές που είναι χειροκροτητές. Ναι. Εντάξει, γιατί ακόμα και αν θεωρήσει κανείς ότι εντάξει, μια κυβερνητική πλειοψηφία ψηφίζει ένα νόμο, έτσι γίνεται σε όλες τις δημοκρατίες. Δεν γίνεται μόνο εδώ. Ναι. Δεν είναι καινούριο αυτό. Και δεν ούτε μπορεί να το υποτιμάς με αυτή τη λογική. Εντάξει, μακάρι σε πολλές περιπτώσεις, άλλωστε σε μερικές περιπτώσεις το ξέρετε και από την εμπειρία σας, ψηφίζεται ένας νόμος ή κομμάτια του, κάποια άρθρα του και από άλλες δυνάμεις. Εδώ χθες κάναμε κριτική στο πώς έγινε η ανάδειξη από το Προεδρείο της Βουλής, από τη διάσκεψη των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών. Αλλά τέλος να μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω μετά, ενώ κάνει επικοινωνιακό θόρυβο, θα έχει και προβλήματα, όχι επειδή απάντησε εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το απαντούσε, και λογικό δεν είναι. Ναι. Και θα γίνει και σχολιασμός. Ναι. Εντάξει, κάποιοι ενθουσιάζονται με αυτά. Νομίζω είναι από τους ενθουσιασμούς που πέφτουν γρήγορα. Και μου κάνει εντύπωση, ενώ χτες μιλήσαμε και είπαμε ότι έκανε μια θετική παρουσίαση στη συνέντευξη που έδωσε, και άκουσα και εγώ και άλλους κόσμους καλά σχόλια για το ότι ήταν μια συγκροτημένη παρουσίαση κτλ. Σήμερα με αυτό το προσωπικό βίντεο έδειξε αυτό που λέμε μπρος-πίσω, να μην το πω διαφορετικά. Λοιπόν, για να δούμε. Να καλησπερίσουμε την Ανδρέα Ζαρακέλη που είναι στο στοντιό μαζί μας. Καλησπέρα, Ανδριάνα. Καλησπέρα και δεξιά. Είπαμε καλησπέρα πριν για σένα ότι εκτός από συνάδελφο στα παραπολιτικά είσαι και υποψήφια δημοτική σύμβουλο και δημοτική σύμβουλο νυν και υποψήφια. Με το συνδυασμό του Γιάννη Μόραλη στον Πειραιά. Και μάλιστα καθυστέρησε λιγάκι γιατί είχαν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση τώρα η Μητρόπολη. Η Μητρόπολη Πειραιά, ναι, ναι. Μια μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση στο Βέακιο. Ναι. Και ήταν εκεί η Ανδριάνα. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις αυτό το βίντεο για το οποίο συζητάμε το περίφημο. Είδα το βίντεο και άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αρχική ανάλυση, Σωτήρη. Ενδεχομένως είναι. Τρέχει λίγο παραπάνω το θέμα της επικοινωνίας από ό,τι τρέχει το θέμα της πολιτικής. Δεν ξέρω αν το συζητήσατε. Δεν προλάβαμε. Είναι η πρώτη τοποθέτηση του Δημήτρη εδώ. Ναι. Είδαμε δημοσκοπήσεις και είδαμε το βίντεο αυτό. Θα πούμε όλα αυτά. Αλλά έτσι, μια που το έχεις δει, ένα πρώτο σχόλιο μας κάνεις και πάμε στους συνάδελφους. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Ναι. Νομίζω λίγο ότι οι όροι πλέον με τους οποίους γίνεται η συζήτηση είναι επικοινωνιακοί κατά βάση. Δεν είναι πολιτικοί. Ο τρόπος με τον οποίο ασκείται και η νομοθετική εξουσία, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η εξουσία στη χώρα και η κοινοβουλευτική είναι γνωστός. Όλοι γνωρίζουμε το τι συμβαίνει. Λίγο το θέμα της επικοινωνίας θα πρέπει να το δούμε και να το συζητήσουμε παραπάνω.
Ναι. Ότι έχει παραχρησιμοποιηθεί η επικοινωνία. Έχει παραχρησιμοποιηθεί. Από όλους, βέβαια. Έτσι. Από όλους. Ναι. Σπύρο, για πες μας εσύ, που εσύ τα εσωτερικά τα ξέρεις και εσύ το ίδιο καλά. Θυμήθηκα ένα σύνθημα που φωνάζαμε εμείς στους δρόμους. Για πες. Είμαστε αγωνιστές, όχι χειροκροτητές. Είμαστε αγωνιστές, όχι χειροκροτητές. Κλασικό σύνθημα της αριστεράς. Ακριβώς για να. Σε άλλες εποχές. Για να ασκήσει κριτική σε εκείνους οι οποίοι απλώς χειροκροτούν. Ναι. Ο Στούμπος τα βήματα, θυμάται αυτό. Προσωπικά δεν με ενόχλησε καθόλου. Δεν σε ενόχλησε. Άλλωστε, τι κάνει, κάνει μια παρουσίαση της δράσης που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής στη Βουλή. Και πώς το κάνει, με ένα βίντεο προκειμένου να τραβήξει το ενδιαφέρον. Η φωτιά γιατί στο όχι πολιτικό σύστημα, τι είναι όμως, εσύ, αν βάλουμε φωτιά στο πολιτικό σύστημα. Ο κύριος Κασελάκης θα τη βάλει. Η εικόνα, έτσι όπως είδα, δεν μου έδειξε κανέναν φοβερό επαναστάτη που θα βάλει μπουρλότα. Δεν είχε φυσεκλίκια, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αλλά είναι μια εικόνα ενός νέου ανθρώπου και μάλιστα ωραία εικόνα, ο οποίος λέει θα βάλουμε φωτιά στο πολιτικό. Δεν ταυτίζεται ο λόγος με την εικόνα. Το λέω πολλά, ξέρω, ταυτίζεται λίγο. Το λέω μεταφορικά και μετά το εξηγεί. Ας μην μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι ένα σύνολο το βίντεο, 1,5 λεπτό. Ας το πάρουμε όλο μαζί. Το εξηγεί ότι ζητάει από τον κόσμο να συμμετάσχει στην διαδικασία παραγωγής του νομοθετικού έργου και με αυτή την έννοια θα βάλει φωτιά στο σύστημα έτσι όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Και το ότι λέει στους βουλευτές είσαστε χειροκροτητές είναι προκλητικό. Αλλά κατά την άποψή μου είναι σωστό. Ψηφίζουν τα πάντα. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Έτσι όπως παρακολουθώ 20 χρόνια τη Βουλή τουλάχιστον, πάρα πολλές φορές σε όλα τα κόμματα και στο ΣΥΡΙΖΑ έχω δει τους βουλευτές να διαφωνούν με κάτι που τους έρχεται και παρόλα αυτά να πηγαίνουν να χειροκροτάνε και μάλιστα όρθιοι να κοκκινίζουν τα χέρια τους στον αρχηγό για να τους το περίφημο χειροκροτόμετρο. Συνεπώς, ναι, κλακαδόροι και τα λοιπά. Συνεπώς, δεν είναι και κάτι φοβερό. Μπορείς να φτιάξεις κλακαδόρους εκτός. Όσο για τον επικοινωνιακό θόρυβο, δίνει ένα μήνυμα, είδατε που το είπατε. Θα βάλω φωτιά στη Βουλή και στον τρόπο που παρουσιάζει, που γίνεται η νομοθετική εργασία. Ή παλιότερα που είχε πει γουστάρω να ξεδοντιάσουμε το σύστημα των δικαστικών και των αυτών. Δεν το είχε πει ο ίδιος, το είχε πει μία οπαδός του και εκείνος είπε ναι, ψηφίστε με για να το κάνουμε. Όχι, λέει εγώ γουστάρω. Γουστάρω, ναι, γουστάρω. Και το γουστάρω είναι δική του λέξη. Δεν είναι πολιτικά μηνύματα αυτά. Γιατί είναι επικοινωνία. Δηλαδή το ότι γουστάρω να ξεδοντιάσουμε το σύστημα των δικαστικών και των μέσων ενημέρωσης, ότι γουστάρω να βάλουμε φωτιά στη Βουλή για να αλλάξουμε τον τρόπο της νομοθετικής πρωτοβουλίας, δεν είναι βαθιά πολιτικά. Λοιπόν, για να δούμε. Γιώργο, για να ακούσουμε και εσένα. Είναι πολιτικά μηνύματα, αλλά νομίζω δεν έχουν κάποια ουσία από πίσω τους. Το θα βάλω φωτιά στο πολιτικό σύστημα δεν έχει ουσία. Ναι, γιατί δεν λέει πώς θα το κάνει και πού θα καταλήξει αυτό. Γιατί εδώ και μια εβδομάδα. Περιμένει να ακούσει ένα βίντεο 20 λεπτών που να εξηγεί στον κόσμο πώς θα βάλει. Αυτό ήθελα να πω. Και εδώ και μια εβδομάδα σχεδόν που είναι πρόεδρος, αλλά και στον μήνα που έκανε τη δική του προεκλογική εκστρατεία, αυτό το οποίο απουσίαζε και νομίζω ήταν κοινά παραδεκτό ήταν ο ουσιώδης πολιτικός λόγος. Υπήρχε επικοινωνία, υπήρχαν μηνύματα, πολιτικά μηνύματα. Πολιτικά μηνύματα, αν θέλουμε να τα αναλύσουμε, ήταν μηνύματα αντί. Δηλαδή αντί νεοδημοκρατικά, αντί μητσοτακικά. Αντισυστημικά. Αντισυστημικά, ναι. Δεν είδαμε όλο αυτό το διάστημα, δεν είδαμε ουσιαστικά μηνύματα αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ, μηνύματα βελτίωσης, μηνύματα τα οποία ουσιαστικά θα καλούσαν τον κόσμο να αλλάξει αυτό το οποίο καταδικάστηκε για τις εκλογές. Ο κ. Κασελάκης δεν έρχεται από Παρθενογέννης, έρχεται να αλλάξει ένα κόμμα το οποίο καταδικάστηκε στις εκλογές. Καλός ή κακός. Το είδαμε, 17,8%. Και που δημοσκοπικά, αν πιστέψουμε στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά δείχνει, απλώς να το πω αυτό, ότι δημοσκοπικά δείχνει με βάση αυτό που είδαμε χθες, προχθές και σήμερα στην τελευταία δημοσκόπηση, είναι εκεί, στην καλύτερη περίπτωση, είναι εκεί που ήταν. Στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι. Για να συμπληρώσω και κάτι. Και έρχεται, και επειδή ξέρω ότι έρχεται και άλλη δημοσκόπηση, υπάρχει η δημοσκόπηση της GPO την Κυριακή, ξέρω στην απογευματινή της Κυριακής, που πάλι είναι 22 μονάδες διαφορά και ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το ποσοστό που είχε πάρει στις εκλογές. Και για να συμπληρώσω κάτι, γιατί όσα είπα μέχρι στιγμής είναι αρκετά μονόπλευρα. Αυτή τη στιγμή, αυτό που λαμβάνω τον κύριο Κασελάκη μέρα με την ημέρα, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και τη διάθεση να διαβάσει, να βελτιωθεί. Πρέπει να του δώσουμε χρόνο. Προφανώς. Πρέπει να έχει την πίστοση χρόνου. Ωστόσο, τα μηνύματά του, κατά τη δική μου άποψη, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ενωτικά και για τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαμε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο τον κρίνει μέχρι στιγμής μη ικανό για να διατηρήσει την ενότητα του κόμματός του. Είπε, θα βάλουμε φωτιά στο σύστημα. Στο σύστημα, ναι. Ένα πολιτικό μήνυμα. Δεύτερον, είσαστε χειροκροτητές να αλλάξετε στάση. Δεύτερο πολιτικό μήνυμα. Καλό τον κόσμο να συμμετάσχει στην διαμόρφωση του νομοθετικού έργου. Τρίτο πολιτικό μήνυμα.
θα ακολουθήσω τις παρακαταθήκες του Ανδρέα Παπανδρέου στην εξωτερική πολιτική, τέταρτο πολιτικό μήνυμα. Το βίντεο αυτό. Όχι, το έχει πει ο Γουστάρο. Γουστάρο να ξεδοντιάσουμε το σύστημα των δικαστικών και των μέσων ενημέρωσης. Πέμπτο πολιτικό μήνυμα. Αυτά είναι συνθήματα. Σας είπα πέντε πολιτικά συνθήματα. Δεν θα πρέπει όμως να μας βαθιά πολιτικά συνθήματα. Από την άλλη, εάν κάποιος το παρακολουθήσει, επειδή εμείς το παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, έχει κάπου 2.000 λέξεις. Θέσεις για το πώς θα αλλάξει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πρέπει όμως. Τις οποίες κανένας δεν τις ξέρει. Να μας περνάει από το. Οπότε τι γίνεται εδώ πέρα. Ο συνάδελφος λέει τα πολιτικά μηνύματα επειδή είναι συμπυκνωμένα δεν είναι πολιτικά. Αλλά το βαθύ πολιτικό του που έχει 2.000 λέξεις και δεν το έχει παρακολουθήσει κανένας, δεν έχει θέση για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τι το έχει κάνει δεν μας αυτό περνάει, ο κ. Κασελάκης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν μας περνάει από το μυαλό ότι όλο αυτό είναι μια προσπάθεια του κ. Κασελάκη. Και κατά τη γνώμη μου, ενδεχομένως καλά κάνει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια επικοινωνιακή προσπάθεια να πιάσει τον παλμό του νέου κόσμου. Που, τι λέει ο νέος κόσμος, ο απλός, ο καθημερινός άνθρωπος. Οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης. Δυο σας τώρα που είστε και γνωστοί στον κόσμο, και η Αντριάννα και εσύ, και κυκλοφορείτε και λόγω της προηγούμενης στρατείας, το έχετε πιο καλή εικόνα από όλους εμάς, που είμαστε και λίγο πιο ιδρυματοποιημένοι. Ναι. Όλα αυτά που λέει ο κ. Κασελάκης είναι αυτά που λέει ο απλός κόσμος. Άρα, κατά τη γνώμη μου, ταπεινή, νομίζω ότι ο κ. Κασελάκης κινείται περισσότερο επικοινωνιακά γιατί θέλει να πιάσει τον παλμό αυτών των ανθρώπων και να τους φέρει κοντά του. Να τους φέρει κοντά του για να έχει το αποτέλεσμα το πολιτικό. Εμένα με προβληματίζει και το γεγονός ως ερώτημα αν αισθάνονται ή όχι ενοχλημένοι από αυτή την τοποθέτηση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός αν αυτό το οποίο είπε ο Γιώργος νωρίτερα, δηλαδή το σαν να μην έχει κυβερνήσει ποτέ. Αντριάννα μου. Σαν ξαφνικά. Και αν οι βουλευτές. Θυμάμαι γίνεται τη φράση με τους αρμόσους εξουσίας. Ναι. Νομίζω αν, ότι είναι μια φράση η οποία επίσης έχει μείνει. Αν οι ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνουν ή διαβλέπουν στο μέλλον ότι μπορεί να τους φέρει την κυβερνητική εξουσία νωρίτερα ο κ. Κασελάκης από ό,τι θα ενδεχομένως να έβλεπαν. Γιατί να του πούνε όχι. Μα εδώ πρόκειται για το σύνολο του συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινοβούλιο. Δεν αφορά μόνο το τι θα γίνει ή το πώς θα λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκλεγμένοι. Υπάρχουν βουλευτές εξ αυτών οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια στην Βουλή. Και είναι και σοβαροί άνθρωποι. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Έχουν επίσης υπερψηφίσει δύσκολα νομοσχέδια τα οποία θα έπρεπε να ψηφίσουν και όχι για θέμα κομματικής πειθαρχίας. Γιατί τότε όλοι θυμόμαστε ότι υπήρχαν πολύ σημαντικά θέματα τα οποία έπρεπε να περάσουν και έχουμε ακούσει αρκετούς εξ αυτών να απολογούνται ότι το ψήφισα με πολύ βαριά καρδιά. Αυτό το οποίο ακούμε από τον κύριο Κασελάκη, το θα τα αλλάξω όλα, νομίζω επιμένω ότι είναι επικοινωνιακό και θεωρώ ότι πραγματικά είναι σαν να προσγειώθηκε στην Ελλάδα τώρα. Νομίζω ότι αυτό που λένε είναι ότι λέει κάτι για να ακουστεί ωραία στον κόσμο. Γιατί ποιος πολιτικός δεν το κάνει. Το οποίο, δεν είναι η πολιτική μια συνάδελφη. Θέλω να σου πω, εμείς έχουμε. Εμείς έχουμε και να συνοδεύεται δηλαδή, από προτάσεις. Εμείς έχουμε ζήσει και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ήταν. Για παράδειγμα, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, έτσι, ο οποίος απέφευγε, ας πούμε. Ήταν και άλλες εποχές. Εγώ δεν θυμάμαι. Να ταυτιστεί πάντα με αυτό που ήθελε ο κόσμος. Το θέμα. Είχε διαλέξει αυτό. Γι' αυτό και δεν είναι πολύ δημοφιλή στον κόσμο ο κ. Μητσοτάκη. Για τον τρόπο λειτουργία του Κοινοβουλίου να έχει υποθεί με μια τέτοια φράση από άλλον πολιτικό και από άλλον πολιτικό αρχηγό. Δεν το θυμάμαι. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Παρουσιάζεται ένα νέο τρόπο. Μια στιγμή να πω μπορεί να κάνω λάθος. Επειδή κατανοητές όλες οι απόψεις και ο σχολιασμός, αλλά εγώ θα επιμείνω στο εξής. Κοιτάξτε, ο κύριος Κασελάκης έκανε μια δήλωση ακόμα και για το θέμα της απόφασης της Νέας Δημοκρατίας για τις δύο ανεξάρτητες αρχές. Ναι. Αυτή με αυτό το βίντεο εξαφανίστηκε. Το λέω τώρα σε σχέση με το χειρισμό που έκανε ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ θα περίμενα, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, είμαι λίγο παλιός ίσως, αλλά είμαι και λίγο Ευρωπαίος, ότι σε ένα θεσμικό ζήτημα που έκανε μια συγκεκριμένη πολιτική κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είτε το δεις ως μήνυμα, είτε ως πολιτική θέση, που είναι πολιτική θέση, έτσι, χάθηκε όχι εδώ επειδή το παίζουμε εμείς, στον κόσμο, στον πολίτη αμφιβάλλω αν θα έχει φτάσει. Σου έχω μια απάντηση πάντως. Η απάντηση που σου έχω είναι ότι τα θέματα αυτά θα το πω και είναι, δεν σωστό αυτό που θα το πω, αλλά είναι αλήθεια. Είναι αυτά τα θέματα που δεν πουλάνε. Δηλαδή, έχεις το θέμα της ΑΔΕ και το θέμα του ΕΣΟΥΡΟΥ είναι θέματα τα οποία στην κοινωνία κάτω δεν ακουμπάνε. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι σημαντικά, είναι κορυφαία, είναι. Θυμάστε τις υποκλοπές. Βλέπαμε τις δημοσκοπήσεις. Και απεδείχθη αυτό. Το είχαν βάλει στην πρώτη γραμμή και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα τότε και ο κύριο Ανδρουλάκης. Έβλεπε δημοσκοπήσεις, έλεγε 9% σημαντικό θέμα, 8%. Δεν πολύ σημαντικά θέματα, έτσι. Το αποτύπωμα αυτών των θεμάτων, των ζητημάτων, φάνηκε στις εκλογές πολύ περίπου. Το αποτύπωμα στις εκλογές φάνηκε, αλλά εγώ θα επιμείνω ότι στα ζητήματα δημοκρατίας, γιατί είμαστε χώρα της Ευρώπης,
πρέπει μερικές φορές να ακούγονται οι απόψεις. Ναι. Άλλο πώς τις εισπράττει ο άλλος. Με αυτόν τον τρόπο όμως. Ναι. Όχι, δεν είπαμε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να κάνουμε ένα βίντεο για να συζητήσουμε για τα ζητήματα δημοκρατίας. Τα βίντεο θα παίξουν, αλλά νομίζω ότι προσπάθησε να εξυπηρετήσει την ανάγκη κινητοποίησης μελών. Νομίζω όχι με τον καλύτερο τρόπο, αλλά δική του επιλογή είναι. Για το iSeries δηλαδή που λέγαμε πριν σε σχέση με το να μαζικοποιήσει τη συμμετοχή. Και το δεύτερο πολιτικό που προσπαθεί να περάσει κατά τη γνώμη με αυτό το βίντεο. Εντάξει, αυτή είναι η επιλογή που νομίζω ότι έχει ξαναφανεί από τον κύριο Κασελάκη και από άλλες δηλώσεις και κινήσεις του. Ένα είδος, ας το πούμε, απευθείας σχέσης με την κοινωνία και τους πολίτες. Ναι. Είναι μια δοκιμασία που την επιλέγει. Δύσκολα λειτουργεί κατά την γνώμη μου, αλλά μπορεί να κινητοποιήσει κόσμο και μπορεί να έχει τον τρόπο. Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, ναι, μέσω κοινωνικής δικτύωσης και τη συμμετοχή στην πλατφόρμα κτλ. Γιατί ξανά έγινε η απόπειρα και από τον κύριο Τσίπρα. Θα τη δούμε με τον κύριο Κασελάκη που να δουλέψει καλύτερα. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι σε σχέση με το ζήτημα ακριβώς το θεσμικό. Να το προσθέσω και ως ρεπορταζιακό. Σήμερα θα το ξέρει και ο συνάδελφος και όλοι. Νομίζω ότι σήμερα κατατέθηκε και επιστολή από τον κύριο Τσακαλώτο. Που ζήτησε τη συνεδρίαση τη πολιτική γραμματεία. Ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω, Δημήτρη, μια που στο λόγο εσύ. Αντιλαμβάνομαι ότι το πράγμα σοβαρεύει στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι έτσι απλό. Μίλησε ο Φίλης, μίλησε ο Σκουλέτης. Τα είπανε. Αν μιλάνε με επιστολές. Ξεφορτώσανε και τελείωσε. Δεν τυχαίο. Και δεν τυχαίο ότι ο κύριος Κασελάκης είπε: έχω ζητήσει από τον κύριο δύο φορές το έχω ζητήσει να συναντηθούμε και δεν με βλέπει. Θα τον δω ίσως την άλλη εβδομάδα, είπε νομίζω έτσι. Τι γίνεται λοιπόν, στείνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, ετοιμάζεται κάτι σε επίπεδο. Επειδή ο κύριος Κασελάκης το είχαμε σχολιάσει. Που είναι μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο. Ότι προσπάθησε να δείξει ότι θα κινητοποιήσει, και λογικό είναι αυτό, με ένα δικό του χρονισμό, ας το πω έτσι, και πρόγραμμα, και την κοινοβουλευτική ομάδα και την κεντρική επιτροπή, δεν είχε εξηγήσει τι θα γίνει με την πολιτική γραμματεία. Που είναι κορυφαίο όργανο για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Η οποία πολιτική γραμματεία ήταν αυτή που είχε συγκαλέσει την κεντρική επιτροπή που είχε πει το συνέδριο τον Νοέμβριο. Ναι. Δεν πάω στις τεχνικές και τι μπορεί να έχει ο καθένας. Δεν έχει σημασία. Εδώ πάντως προκύπτει ότι μέλη της πολιτικής γραμματείας, ένα προκειμένο, δεν ξέρω αν την έχει υπογράψει σε επιστολή κι άλλος, αλλά σίγουρα την έχει στείλει ο κύριος Τσακαλώτος, που ζητάει να συνεδριάσει την άλλη εβδομάδα η πολιτική γραμματεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεδριάσει. Ναι. Τι σημαίνει αυτό τώρα, τι σημαίνει αυτό, Σπύρο? Κοίταξε, καταρχήν για να ανακοινώσω ότι θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα και ότι θα οριστεί και η συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής. Ναι. Γιατί το είπε και ο ίδιος ότι θέλει να βάλει πια μπροστά την διαδικασία των οργάνων. Ότι πρακτικά τι σημαίνει αυτό όμως, ότι παρακάμπτει ένα κορυφαίο όργανο, στο οποίο όμως υπάρχει μεγάλος. Θα θυμίσω ότι το όργανο αυτό λίγο έλειψε να αλλάξει τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων. 17-15 ήταν η Ζαχαριάδης Φίλης. Δηλαδή για μια ψήφο μπορεί να ήταν ο κύριος Φίλης υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων. Τώρα. 17-15 ήταν το αποτέλεσμα, δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, άρα είναι ένα κορυφαίο όργανο, στο οποίο δεν έχει βαριά πλειοψηφία ενδεχομένως ο κύριος. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι σε άλλη γραμμή από αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα. Ναι, αυτό δεν θα πρέπει να το εξηγήσει ο κύριος Κασελάκης γιατί συνεδριάζει τα όργανα. Ναι. Είναι η πρώτη συνεδριάση γνωριμίας, είναι για να βάλει ένα συνολικό πλαίσιο. Το καταλαβαίνω να το κάνει στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην κεντρική επιτροπή. Υπάρχει διάθεση αντιπολιτευτική εσωτερική, αυτό λέω. Κοιτάξτε, υπάρχει. Είναι σαφώς ότι υπάρχει. Αυτά που είπε ο Φίλης, ας πούμε, ότι είναι Πέπε Γκρίλιο και Τραμπ, δεν είναι απλά αντιπολίτευση. Είναι σωκοματική, είναι σκληρή αντιπολίτευση. Είναι προσπάθεια αποδόμησης της προσωπικότητας του νέου Προέδρου. Συνολικά. Η Σαφκάρη δεν έχει χρησιμοποιήσει ούτε για τον κύριο Μητσοτάκη καν όλο το προηγούμενο. Όχι, είχε πάντοτε μια έτσι, καλή στάση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριο Φίλης και οι υπόλοιποι. Και ο κύριο Τσακαλώτος λέγανε καλά λόγια. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά το ερώτημα με όλη αυτή την ομάδα είναι ότι τι θέλουν να κάνουν, να αμφισβητήσουν τον καινούριο πρόεδρο, να αμφισβητήσουν τη διαδικασία εκλογής του καινούριου προέδρου, να αμφισβητήσουν την πολιτική του, να πάνε στα όργανα και να προσπαθήσουν να τον ανατρέψουν, να πάνε στο συνέδριο και να ζητήσουν μια καινούρια διαδικασία που να επιστρέψουν ξανά στη βάση. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Ή απλά να βγαίνουν και να γκρινιάζουν. Γιατί ναι, με την γκρίνια. Που... Εκτός και αν θέλει ο κύριο Τσακαλώτος ή όποιο. Πετυχαίνουν κάτι, έτσι. Πετυχαίνουν κάτι. Δημιουργούν κλίμα εσωτερικό, όχι μόνο εσωτερικό. Όχι μόνο εσωτερικό, γιατί αυτά δεν τα είπε στην γραμματεία. Τα είπε ο Φίλης και οι υπόλοιποι. Βγήκαν και τα είπαν στις τηλεοράσεις. Ναι. Άρα τι κάνουν. Ένα νέο αρχηγό που πάει να ανοίξει ένα αντιπολιτευτικό βηματισμό, του ανακόπτουν μια δυναμική από τα πρώτα βήματα. Είναι μέρος διαπραγμάτευσης. Και έτσι. Περιτείνω στη διαπραγμάτευση. Δεν έχουν να διαπραγματευτούν τίποτα πια. Θέλουν να, είναι, να έχουν ισχυρή παρουσία. Αυτό εννοώ. Πού, στα μέσα ενημέρωση αποδομώντας τον πρόεδρο. Στα όργανα μέσα και να μπορούν να έχουν του σχετισμού του. Στις αποφάσεις, επειδή είμαι στα θέματα. Μου το λέτε σαν να είναι αυτό ο σκοπός. Και ας ξαναλέω. Ότι βγαίνουν και παίρνουν πολιτικές θέσεις αποδομώντας τον πρόεδρο, την πολιτική του, την προοπτική του και ανακόπτουν μια προοπτική της αντιπολίτευσης. Και εσείς μου λέτε, ναι, αλλά θέλουν να πούμε μεταξύ του να είναι οι δύο με του τρει και όχι με του τέσσερι. Δεν κάνουν την πολιτική.
να πω και κάτι άλλο. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα έκανε μια δήλωση η οποία ήταν πολύ αιχμηρή. Είπε: άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και με Πολάκη και με Παπά είναι σαν να λέει ότι το ίδιο πράγμα είναι με αυτό που ήταν προηγουμένως. Και ανεβάζει τους τόνους και ο κύριος Ανδρουλάκης, Βαγγέλη, εσύ ξέρεις τον χώρο του Πασόκ πολύ καλά, τον έχεις καλύψει πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος. Αντιλαμβάνομαι ότι καταλαβαίνει ότι ίσως νιώθει και αυτός ένα κίνδυνο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν νιώθει θέλει κίνδυνο. Να, θέλει να αξιοποιήσει ενδεχομένως το πρόβλημα που υπάρχει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να αναδείξει καταρχάς ότι η αλλαγή ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ότι δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία. Ναι. Στην ουσία πρόκειται για τον κύριο Τσίπρα ναι. Έτσι, και όλη την ομάδα που είχε πλαισίωσει τον κύριο Τσίπρα όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σαφώς γίνονται συζητήσεις ότι θα πρέπει να αναδείξει την πολιτική του ο κύριος Ανδρουλάκης απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο απέναντι στην Δημοκρατία, για να περιχαρακώσει το χώρο του, το χώρο του Πασόκ, το χώρο της κεντροαριστεράς. Και εκεί θα δούμε από εδώ και πέρα, νομίζω, πολλά παιχνίδια να παίζονται στο γήπεδο. Ναι. Ανάμεσα στα δύο αυτά κόμματα. Ένα παιχνίδι που έχει ξεκινήσει πριν από τις εκλογές, τις πρώτες. Κοίταξε, πρόσεχε, έχουμε και εκλογές περιφερειακές τώρα. Κυρίως περιφερειακές και δημοτικές όμως. Από τις περιφερειακές στο δεύτερο γύρο, τα όπου υπάρχει δεύτερος γύρος. Ναι, αλλά και όπου υπάρχει δεύτερος γύρος, τώρα εσύ επειδή εκεί που είσαι δεν θα υπάρχει και μάλλον και εκεί που είναι και η Αδριάνα δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Έτσι φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω. Δεν σας αφορά. Ναι, ούτε στον Πειραιά δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Αλλά θα υπάρχουν περιοχές που θα έχουμε δεύτερο γύρο. Θα υπάρχουν και μεγάλες περιοχές και περιφέρειες και λοιπά. Συμφωνώ εγώ με το θέμα των περιφερειών. Ενδεχομένως εκεί να έχουμε την εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων. Να είναι την άλλη Κυριακή. Είναι την άλλη Κυριακή και εγώ δεν σου κρύβω, επειδή το έλεγε νωρίτερα. Μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Συνέβαινε και στο παρελθόν και σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις. Ότι ο κόσμος δεν είναι πολύ θερμός με το πάμε να ψηφίσουμε. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Όλοι το λένε. Που όλοι το λένε και είναι μια συζήτηση αυτή την οποία λέμε πάντα ότι ίσως κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και δεν την κάνουμε ποτέ. Ίσως γιατί δεν υπάρχει και ευτυχώς κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει η πόλωση. Ναι. Και η αντιπαράθεση όπως ήταν τα παλαιότερα χρόνια, τα πιο προηγούμενα χρόνια. Έχεις δίκιο. Που ανάμεσα στις δημοτικές παρατάξεις γινόταν ένας πόλεμος. Έτσι, στην Αθήνα. Όχι, εγώ σκέφτομαι, και να πω και στον Γιώργο, σκέφτομαι τους δεύτερους γύρους όπου υπάρχουν. Αν υποθέσουμε πως θα υπάρχει υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στο δεύτερο γύρο, σχεδόν παντού όπου θα έχει εκλογές. Εκεί αν θα είναι, γιατί το Πασόκ έχει ισχυρές δυνάμεις στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Τι θα γίνει, αν είναι υποψήφιος του Πασόκ, θα τον στηρίξει φαντάζομαι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, αν υπάρχει υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, θα τον στηρίξει το Πασόκ. Είναι ένα ερώτημα. Γιατί αν τον στηρίξει, τον ενισχύει και είναι σαν να βγάζει λίγο τα ματάκια του πολιτικά. Λέω τώρα εγώ. Ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ ή του Πασόκ αντίστοιχα, που αλληλοϋποστηρίζονται αυτά τα δύο κόμματα σε τοπικές κοινωνίες. Στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Υπάρχουν αυτά, έχουν συνεδριάσει, έχουν γίνει συνεδριάσεις. Έχουν και κοινούς υποψηφίους σε δύο περιφέρειες. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν γίνει συζητήσεις και έχουν συμφωνήσει σε ένα κοινό πρόσωπο. Αυτό έχει γίνει. Αλήθεια είναι. Τώρα, αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος εκεί, θα γίνει. Επειδή να το πω απλά, άμα στην Αθήνα, για παράδειγμα, πάει σε δεύτερο γύρο ο Μπακογιάννης με το Χάρη Δούκα και όχι με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Τι θα κάνει ο Ζαχαριάδης. Ο Ζαχαριάδης φαντάζομαι θα πει να ψηφίσουμε το Χάρη Δούκα. Το έχει πει και δημοσίως. Το έχει πει και δημοσίως. Ναι, αν γίνει το ανάποδο. Το ανάποδο. Άμα γίνει το ανάποδο. Δηλαδή, αν κάτι. Φαντάζομαι ότι το Πασόκ ή ο κύριος Δούκας δεν θα δώσει. Τώρα πια δεν υπάρχουν κατευθύνσεις. Δεν υπάρχουν γραμμές. Ναι. Εντάξει, αν, γίνεται. Αν, με έναν τρόπο γίνεται. Ναι. Δεν θα πει προς τον κύριο Μπακογιάννη. Θα πει. Μπορεί να μην πει και τίποτα. Ναι. Είναι το πιο πιθανό. Λοιπόν, Γιώργο Γιάννη, επ' αυτό ένα σχόλιο από σένα το τελευταίο. Σε αυτό το οποίο είπε η Ανδριάνα, νομίζω ότι ο κόσμος είναι και κουρασμένος. Σίγουρα δεν υπάρχει πολιτική πόλωση κατά τόπο περιφέρειες, δήμους κτλ. Αλλά είναι και κουρασμένος διότι αν υπολογίσουμε ότι είχαμε και μία προεκλογική περίοδο η οποία κράτησε πάνω από ένα χρόνο με πόλωση μεταξύ των δύο κομμάτων, είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις όπου στις δεύτερες εκλογές ένα από τα συμπεράσματα τα οποία βγάλαμε. Ήταν ότι ο κόσμος δεν ήθελε δεύτερες εκλογές και μειώθηκε πάρα πολύ η συμμετοχή. Και είχαμε και ένα πάρα πολύ κακό καλοκαίρι. Φωτιές, πλημμύρες, μαζί και την ακρίβεια. Ο κόσμος δεν βλέπει αυτή τη στιγμή κάτι στο να πάει να ψηφίσει συγκεκριμένα. Είναι τόσο απλό κατά τη δική μου άποψη. Ναι, θα πρέπει όμως να πάει να ψηφίσει. Θα πρέπει σίγουρα έτσι, για να έχει και δικαίωμα λόγου στα καλώς ή στα κακώς κείμενα. Και όχι μόνο αυτό, γιατί οι εκλογές για την ποικιλία αυτοδιοίκηση είναι οι εκλογές για τη γειτονιά σου. Είναι οι εκλογές για τη γειτονιά σου. Δεν παρεμβαίνουν ούτε τα κόμματα ούτε. Δεν υπάρχει. Δεν τίποτα υπάρχει. Έτσι. Είναι για τη γειτονιά καθαρά και η ιστορία των πρόσφατων πλημμύρες που είχαμε και οι πυρκαγιές έδειξαν. Και θα επηρεάσει πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Βέβαια, είναι σημαντικό. Και σε επίπεδο δήμων, βλέπετε τι βλέπαμε. Βλέπαμε δημάρχους να βγαίνουν μπροστά, να μπλακώνουν με περιφερειάρχες και τα ανάπαλλα. Το μπαλάκι των ευθυνών. Ναι,
να δείχνει ο ένας τον άλλον. Βέβαια. Ο περιφέρειας, αλλά η ευθύνη στις τοπικές κοινωνίες είναι ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Πηγαίνει και στους δημάρχους. Αυτό δείχνει για τον κόσμο πόσο σημαντικό είναι. Αναθεώρηση του πρωτοκόλλου που υπάρχει. Λέει ότι που λέγε βουλευτής, εγώ δεν μπορώ να βάλω μια βρύση στο χωριό μου. Βέβαια. Ο βουλευτής. Δεν μπορεί να βάλει μια βρύση στο χωριό μου. Ενώ ο δήμαρχος και ο δημοτικός σύμβουλος μπορεί να το κάνει να βάλει μια βρύση στο χωριό του. Είναι πιο εύκολο για αυτόν και άρα την καθημερινότητα. Χρειάζεται διαφορετική στρατηγική αναφορικά με τον τρόπο εμπλοκής δήμων, περιφερειών, Υπουργείου, πολιτική προστασία και στι αρμοδιότητε. Με... Το θέμα των αρμοδιοτήτων είναι, Γιώργο, αυτό το οποίο εκεί γίνεται η σύγχυση. Δεν είναι δικό μου, είναι δικό σου. Γιατί πολλέ φορέ την πληρώνουν και οι περιφερειάρχε για αυτά που σε αυτά τα οποία φταίνει η δήμαρχη και του πάλι. Και, ναι, ναι. Και τα τώρα να δούμε. Στη μέση βρίσκεται ο απλό πολίτη που δεν ξέρει να ποτανθεί. Από την Κασαλεκιάδα, γιατί χθε το βράδυ μα μαλώσαν και προχθέ και μα μαλώνουν γενικώ. Λέει άλλα θέματα δεν έχει ο κόσμο, συζητάτε γι' αυτό. Σε όλα τα καφενεία πάντω συζητάει τον Κασελάκι. Τον Κασελάκι. Λοιπόν, για στα καφενεία, εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ προσπαθώ να είμαι όσο πιο κοντά μπορώ και στους δημότες έτσι να ακούσω. Ακούω ακρίβεια, πολύ ακρίβεια. Θα πούμε τώρα γι' αυτό. Στις φυλακές αγορές η συζήτηση, η οποία μονοπολεί το ενδιαφέρον, πραγματικά είναι η ακρίβεια. Ακούω τόσο πολύ ακρίβεια που δεν σου κρύβω ότι έκανα και το ρεπορτάζ. Δηλαδή να δω το τι πραγματικά συμβαίνει. Και είναι υπάρχει, είναι εκεί και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Ξεκινάνε με Κασελάκι. Δεν είναι μόνο στον Πειραιά, στο Περιστέρι. Είναι παντού. Είναι παντού. Ολόκληρο. Ξεκινάνε με Κασελάκι. Ξεκινάνε με Κασελάκι, όπου εκεί είναι λίγο πιο εύκολο. Και μετά πάμε στο είναι και λίγο καλαμπούρι. Είναι και λίγο καλαμπούρι. Έτσι, ναι. Και λίγο αστείο. Και λίγο πείραγμα. Πάντως θέλω να πω και εμένα μου συμβαίνει και με όλους όσους πηγαίνουμε και έχουμε μια τηλεοπτική παρουσία και ο κόσμος ενδεχομένως μας ξέρει από τη τηλεοπτική παρουσία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με εσένα, Σπύρο, και με τους υπόλοιπους, γιατί όλοι βγαίνετε στο γυαλί με λιγότερο ή περισσότερο. Τι κάνει ο Κασελάκης. Γι' αυτό δεν ρωτάνε. Με ρωτάνε, α πούμε, ποιο τον έχει βάλει. Αυτό γιατί. Ο Μπαρμπαγιώργος. Ποιο τον έχει βάλει. Αυτό είναι κάτι να του πω. Γιατί το άλλο είναι πιο σοβαρό. Μια κουβέντα μόνο αυτό για την επικοινωνία. Την ακούω κάθε φορά που ένα πολιτικό αρχηγό βρίσκει έναν διαφορετικό τρόπο να απευθυνθεί στον κόσμο. Είχα βαρεθεί να γράφω για την επικοινωνία σε βάρος της πολιτικής με τον Σπυλιοτόπουλο και τον Καραμάνη. Από την εποχή γύρι. Ακριβώς. Κάθε φορά που υπάρχει κάτι καινούριο, κατηγορούν, προσπαθούν να κατηγορήσουν κάποιον ότι κάνει επικοινωνία σε βάρος της πολιτικής. Δεν είναι έτσι. Και ο κύριος Μητσοτάκης κατηγορήθηκε στις τελευταίες εκλογές ότι έκανε πολύ επικοινωνία. Όταν ο Μητσοτάκης κατεβαίνει από την ΔΕΘ και βρίσκει τυχαία τον καουμπόι του Θεσσαλικού κάμπου και αρχίζει και αναπτύσσει και φτιάχνει ολόκληρο βιντεάκι για τα social media, τι είναι, δεν είναι επικοινωνία. Άρα το ίδιο πράγμα κάνουν όλοι. Εδώ απλά τι έχουμε, ας πούμε, ότι τράβηξε την προσοχή ο κύριος Κασελάκης και κάποιοι, ας πούμε, είτε λειτουργώντας αταβιστικά από τις παλιές τους συνήθειες, είτε για να τον πλήξουν, προσπαθούν να πούνε ότι δεν έχει πολιτική. Μια χαρά πολιτική έχει και σιγά σιγά θα την εκδηλώσει κιόλας ο άνθρωπος και θα φανεί. Να δούμε, θα έχει αξία και τι θα πει ενώ πριν τον βουλευτό. Μια χαρά πολιτική έχει, με συγχωρείς, θα πω το εξής. Μια χαρά πολιτική έχει ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι κάνει δήλωση και λέει: εγώ είμαι υπέρ της κατάργησης στρατιωτικής θητείας. Και μετά λέει: είναι τιμή μου που θα υπηρετήσω την χώρα μου και θέλω να πάω σε ακριτικό νησί, να πάω κάπου στην περιφέρεια. Δηλαδή θέλω να πω ότι συγκρούονται μερικά πράγματα. Καλά, που λέμε μεταξύ τους. Εγώ θέλω να πω το εξής: ότι αυτός έπρεπε μέσα σε 20 μέρες συμπυκνωμένα να κάνει μια προεκλογική καμπάνια και να κερδίσει και να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που είχε στη δυνατότητά του και τα social media με αυτή την έννοια. Τα υπόλοιπα, δεν είμαι απολογητή του. Κάτι προφανώς. Θέλω να πω ότι λοιπόν, χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται χρόνο για να περάσει αναλυτικά τις θέσεις του. Θεωρώ ότι θα το κάνει. Όπως τον άκουσα χθες. Χθες, ακόμη και για την ακρίβεια είπε. Μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μάλιστα θα το κάνει πιλωτικά στις περιοχές οι οποίες έχουν πλημμυρίσει. Είναι μια πρόταση. Δεν λέω ότι είναι σωστή ή λάθος. Ότι έχει και κάτι που έχει ο κ. Τσίπρας. Εγώ δεν έχει τύχει να τον συναντήσω ως τώρα αυτό στις 20 μέρες πουθενά. Έτσι. Είμαι και μέσα στα στούντιο. Συνάδελφοι όμως που τον έχουν συναντήσει έξω. Όποιον συνάντησα συνάδελφο, όλοι λέγανε. Είναι πολύ ευγενής, πολύ κοινωνιακός. Πολύ large να πολύ, το πω στη είναι, γλώσσα δηλαδή, των δεν έχω ακούσει ξέρεις κακή κουβέντα. Και για τον κύριο Τσίπρα τα ίδια ακούω. Εγώ τον συνάντησα. Εγώ θα σου πω ότι επειδή τον είδα και εγώ προσεκτικά, αυτό βγάζει μια έντονη αίσθηση αυτοπεποίθησης. Με αυτό το επικοινωνιακό χάρισμα. Εγώ τον συνάντησα στο. Μα το επικοινωνιακό χάρισμα αυτό είναι, δεν είναι τα πέντε βιντεάκια του TikTok. Είναι όμως προσιτός, είναι προσινής και ευπροσίγορος και περισσότερο με τον κόσμο. Με τον κόσμο τα απολαμβάνει. Έχει μία επιφύλαξη προς τους δημοσιογράφους, προς εκπροσώπους του τύπου. Έχει από τον κύριο Πολάκη εκεί, νομίζω. Απλά θέλει μεγάλη προσοχή στο πού σταματάει η επικοινωνία και ξεκινάει η πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η χρήση τομή η οποία πρέπει να βρεθεί.
Λοιπόν, θες κάτι να προσθέσεις, Δημήτρη, σε αυτά, για να περάσουμε σε... και στο εγώ είμαι σε σχετική απόκληση, θέμα. Γιατί είμαι λίγο παλιός για το και στο καλά, χορό. Καλά, παλιά είμαστε κι εμείς, εσύ, εντάξει. Είμαι λίγο πιο παλιός. Εντάξει, λίγο. Λέω λοιπόν το εξής. Ψηφιακός μετανάστης. Έχει κάτι καινούργιο. Θα λες ψηφιακός μετανάστης. Έχει κάτι καινούργιο ο κύριος Κασελάκης. Ότι δεν είναι θέμα ορίμοντας, όλοι όριμοι είστε και οι νεότεροι είναι όριμοι, ενώ και όχι στο επαγγελματικό. Λοιπόν, εκείνο που δοκιμάζεται όμως αυτή τη στιγμή είναι μία μέθοδος η οποία ευνηδίασε αφενός κάποιους που ήταν λίγο ξαπλωμένοι ή δεν την αξιοποίησαν σωστά, το ξαναείπαμε. Και το δεύτερο, ξαναλέω, η δικιά μου η έμφαση είναι στον τρόπο που πάει να οικοδομήσει σχέση πολιτικής με τον πολίτη. Γενικότερα όταν λέει, τώρα το λες. Ναι, γενικότερα. Αυτό είναι μία άλλη δοκιμή. Εγώ δεν είμαι αρνητικός στις δοκιμές, είμαι αρνητικός στην αυταπάτη και στα μοντέλα... του να είναι κάποιος πολύ ψηλά και να έχει εννοείς τη δυνατότητα... και στα κοινωνικά μοντέλα που εκπέμπει ο κ. Θα το δούμε, γιατί ταυτόχρονα λέει θα συνδυάσω εδώ όμως και τα όργανα. Ξεκινάει όμως από κάτι, έτσι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στον κόσμο με αυτόν τον τρόπο που απευθύνεται από το 19 και μετά και πήγε στο 17,8. Ναι. Μπορεί να συνεχίσει έτσι, όπως προτείνουν κάποιοι άλλοι, και να πάει στο 8 και στο μείον 8. Ο Κασελάκης έρχεται και κάνει μια δοκιμή. Έχεις δίκιο ότι προσπαθεί να αναπτύξει άλλου είδους πολιτική επικοινωνία με τον κόσμο. Μπορεί να βγει, μπορεί και να μην βγει. Ναι, πάντως αλλά η δοκιμασία δεν μπορεί είναι, να δεν μπορείς με την ίδια μέθοδο να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Δύο Κυριακές. Μόνο μια φράση αυτό ακόμα. Αυτό επειδή αυτό θέλω να γίνουμε κατανοητός όσους μας βλέπουν. Εγώ έλεγα πολύ καιρό πριν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει απλά πρόβλημα ενός προσώπου, όση ηγετική θέση και να έχει. Έχει δομικά ζητήματα. Στρατηγικής και ταυτότητας. Στη στρατηγική και στη ταυτότητα πρέπει να δείξει πολλά πράγματα ακόμα και ο κύριος Κασελάκης και οι υπόλοιποι. Και λείπει αυτό. Εκκρεμεί λέει... το συνέδριο, ναι, δεν είναι τυχαίο, δεν λέω στην τεχνική του συνεδρίου. Ναι, ναι, ναι. Το περιεχόμενο του συνεδρίου και η δρομολόγησή του θα μέσα βγάλει προς τα πού θα από πάμε. Την κοινοβουλευτική ομάδα. Σοβαρή συζήτηση. Ή δεν ξέρω εγώ από την όποια άλλη διεργασία θα κάνει πολιτική γραμματεία. Ναι, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς τεχνική και εγώ τεχνική. Λέω λοιπόν, αν θεωρεί ότι στην πολιτική γραμματεία θα πάει και θα είναι οι περισσότεροι απέναντι. Μάλλον δεν βλέπω να γίνεται πολιτική γραμματεία. Αλλά θα γίνει κοινοβουλευτική ομάδα. Με δημοκρατικές διαδικασίες. Επίσης δεν γίνεται να κάνει κάποιος διαγγέλματα, σωστά το είπες πριν, την ώρα που έχει αναλάβει. Και να μην ξεχάσει κανένας και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και παραδίπλα ότι μια δυναμική συμμετοχή την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, όμως είναι Δημήτρη μου ότι οι βουλευτές κυρίως οι οποίοι έχουν και το άθος της εκλογής τους, έτσι. Έχουν τρελαθεί άνθρωποι γιατί βλέπουν όλο αυτό. Δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Όπως Σπύρος όμως, οι βουλευτές. Μέχρι τώρα είναι και λογικό είναι. Είναι τώρα 4 μέρες που θα όταν δεν συζητάμε για τον Κασελάκη και πάμε στα θέματα της καθημερινότητας. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή λένε αυτά που λέγανε και πριν από τις εκλογές του Ιουνίου που χάσανε 20 μονάδες, του Ιουλίου που χάσανε με 18 μονάδες. Αυτό που λέει ο Σπύρος είναι σωστό. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει και δεν, έχουν, και δεν μπορεί να αλλάξει. Τι να αλλάξει. Πρέπει κάτι να αλλάξει αυτό που λένε. Επειδή κάπως να αλλάξει πάντως, και η ουσία, ακόμα και η επιχειρηματολογία. Κάτι γιατί το... ακόμα τα ίδια. Κάτι το οποίο λένε επανειλημμένα. Κρίθηκαν τα ίδια. Κρίθηκαν 2 μήνες. Οι βουλευτές και όσοι δεν εξελέγησαν μετά τις εκλογές είναι ότι είχαν χάσει μια επαφή με τον κόσμο. Για παράδειγμα, θα πω τα ΠΑΣ της κυβέρνησης. Ναι. Ένα από τα πράγματα τα οποία παραδέχτηκαν πάρα πολύ εκλεγμένοι και μη εκλεγμένοι του ΣΥΡΙΖΑ ήταν λάθος η κριτική, διότι θεώρησαν ότι δεν είναι τόσο σημαντικά, ενώ για αρκετό κόσμο μπορεί να ήταν. Εγώ δεν θα πω αν ήταν ή όχι, μπορεί να ήταν. Είναι δική τους παραδοχή. Αυτό το οποίο λοιπόν καταλαβαίνω από αυτό. Μετά τις κάλπες. Μετά τις κάλπες. Φυσικά. Μετά τις κάλπες. Ναι. Αυτό το οποίο λοιπόν εγώ καταλαβαίνω από τον κύριο Κασελάκη είναι τι προσπαθεί να κάνει. Να αφήσει τη Βουλή να λειτουργήσει, την κοινοβουλευτική ομάδα να λειτουργήσει όπως. Όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή με επικεφαλής τον κύριο Φάμελο και να βγει ο ίδιος στην κοινωνία και φυσικά να μελετήσει ή να μπορέσει να αυτό κάνει τις προτάσεις του. Γιατί είναι... ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απομακρυνθεί από την κοινωνία και γι' αυτό ανέφερα και τα ΠΑΣ. Και κλείνω με αυτό, με τη λειτουργία δηλαδή, της κοινοβουλευτικής ομάδας, με αφορμή το βίντεο του. Κοιτούσα ένα ρεπορτάζ που έκανε ένας πολύ αξιόλογος συνάδελφος στο πρώτο θέμα, ο κύριος Μπόκας, ο Χρήστος Μπόκας. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, ότι από τις εκλογές του Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουν περάσει 11 νομοσχέδια κυβερνητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει στα 3 ναι επί της αρχής, στα 3 παρόν και στα 4 όχι. Έχει υπερψηφίσει όμως την πλειονότητα των άρθρων όλων αυτών των 11 νομοσχεδίων. Άρα έχει μια δομική αδυναμία. Άμα ψηφίζει, λέει, σε μεγάλο βαθμό αυτά τα οποία περνάει η κυβέρνηση, υπάρχει ένα θέμα. Η πλειονότητα είναι. Πρέπει ναι. να βρει τη διαφορετικότητα και να την επισημάνει και να είναι και λίγο διαφορετικό που έλεγε. Λοιπόν. Να μην πάμε όμως σε στήρα αντιπαράθεση. Δηλαδή, να μην πάμε από το ένα κομμάτι στο άλλο. Συγγνώμη, τέσσερα, όχι, μόνο καταγγελτικά. Ναι. Γιατί φαντάζομαι. Και επίσης δεν μπορεί να λέει 3 μήνες μετά από εκλογές, πάμε σε εκλογές. Δεν γίνεται αυτό. Δεν το έχει πει κανείς. Λέω όμως. Όχι, λέω ρε παιδί μου ότι δεν μπορεί να πάει σε ακραία πράγματα. Ο Μητσοτάκης το είχε στην πρώτη ομιλία στη Βουλή μετά από ένα μήνα, είπε δεν θέλω εκλογές. Δεν μπορεί να το πει, λέω τώρα λοιπόν, κανείς αυτό. Πρέπει να πει κάτι άλλο. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε μια φορά την κάρτα της ακρίβειας πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα και εσύ, Γιώργο, θα μας βοηθήσεις μετά, επειδή ξέρεις το κυβερνητικό ρεπορτάζ καλά, το καλύπτεις. Λοιπόν, MRB σήμερα στο Open. Τα σημαντικότερα δύο, λέει ο κόσμος. Γι' αυτό, αυτό το όλο μαζί βγάζει παραπάνω από 100, γιατί λένε από δύο, δεν λένε από ένα, σε ένα πίνακα που τους δίνουν. Ακρίβεια 57,4%. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας που νομίζω κολλάει πάρα πολύ με την ακρίβεια, 31%, και μετά πολύ μακριά, σε μια χώρα που έχει δεινοπαθεί στους τελευταίους 2,5 μήνες από πλημμύρες και πυρκαγιές, οι φυσικές καταστροφές μόλις το 18,5%. Η υγεία, τεράστιο θέμα και αυτό, ένα από τα ζητήματα στα οποία η κυβέρνηση προηγούμενη δεν τα είχε. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τετραετία δεν τα πήγε καλά σε μεγάλο βαθμό, 16,2%. Ανεργία, που είναι το μόνο πράγμα το οποίο καλά πηγαίνει σχετικά, με χαμηλούς μισθούς βέβαια, αλλά μειώνεται σταδιακά, 15,8%. Την είδαμε την κάρτα, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα την ξαναδούμε αν χρειαστεί και να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα. Γιώργο, να μας πεις τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση, αλήθεια, να απαντήσει σε έναν βαθμό. Προφανώς δεν μπορεί να το λύσει το θέμα της ακρίβειας, αλλά να απαντήσει για να μείνει ο κόσμος στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Και να το κουβεντιάσουμε. Γυρίζουμε σε 2-3 λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις στο δημοσιογραφικό πάνελ της Παρασκευής. Έχουμε και πολλά τηλεφωνήματα, μου λένε συνάδελφοι απ' έξω. Θα ακούσουμε τους φίλους μας τι θέλουν να μας πούνε. Ελπίζω να μας πούνε, μας μαλώσουν πάλι που δεν μιλάμε για άλλα θέματα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για άλλο θέμα. Είπαμε να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια. Πολύ γρήγορα την κάρτα, μία φορά ξανά να δούμε. 57,4% το σημαντικότερο πρόβλημα των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, των κατοίκων αυτής της χώρας, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, 6 στους 10 λένε πως είναι η ακρίβεια. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λοιπόν στο Γιώργο Μιχαηλίδη, τον συνάδελφο από το πρώτο θέμα, πολιτικό συντάκτη που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ και το ξέρει καλά, να μας πεις πώς το αντιμετωπίζουν, πώς το βλέπουν. Πέρασαν τώρα με κάποιες παρεμβάσεις καινούργιες. Ο κ. Κρέκας ανακοίνωσε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι. Να δούμε το εξής. Ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, όσες φορές η κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε ήταν έναν εντός αγωγικών μία στήριξη στους ευάλωτους μέσω των Market Pass, το καλάθι του νοικοκυριού και άλλες τέτοιες κινήσεις. Εδώ όμως υπάρχει μια δομική διαφορά σε σχέση με πέρυσι, με πρόπερση. Ότι αυτή τη στιγμή τα δημοσιονομικά είναι αρκετά σφιγμένα και θα είναι και στο μέλλον. Γιατί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί μια ανοικοδόμηση στη Θεσσαλία, η οποία είναι άνευ προηγουμένου για τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή θα πρέπει να διοχετευτούν χρήματα προς άμεση επισκευή και ανοικοδόμηση εγκαταστάσεων. Περιοχών και ολόκληρων, έτσι. Περιοχών ολόκληρων, οι οποίες πνίγηκαν. Κάτι το οποίο επί της ουσίας τι της κάνει, της αφαιρεί πόρους για να μπορέσει να στηρίξει αυτή τη στιγμή τους ευάλωτους και το καλάθι. Κάπως έτσι κόπηκαν τα πας. Κόβονται τα πας. Και πάνω σε αυτό λοιπόν, αυτό το οποίο ουσιαστικά κάνει στην παρούσα φάση είναι έναν μεγαλύτερο και λίγο πιο αυστηρό έλεγχο της αγοράς. Δεν ξέρω αν θα πετύχει. Λέω ποια είναι τα βήματα τα οποία κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, το καλάθι του νοικοκυριού συνεχίζεται. Υπάρχει αυτή η χρέωση της μείωσης 5% των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία ακόμη δεν τα ξέρουμε. Που θα γίνει και ακόμη τρέχουμε. Σε μια συζήτηση που ήμουνα σε τηλεοπτικό πάνελ με τον κύριο Σκρέκα τις προάλλες, τον ρώτησα αν αυτό είναι αρκετό και το κυριότερο είναι ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα. Τα προϊόντα πρέπει να πούμε, όπως δήλωσε τότε και ο κύριος Σκρέκας, ότι θα τα δηλώνουν οι αλυσίδες του σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές. Δηλαδή δεν έρχεται το Υπουργείο να πει υπάρχουν αυτά τα 150 προϊόντα, σε αυτά μειώστε οριζόντια 5%. Πάμε σε μια διαδικασία περισσότερο αυτορύθμισης. Αν με ρωτάς αν είναι αυτά τα βήματα αρκετά, όχι δεν είναι, διότι για να έρθω σήμερα εδώ έβαλα βενζίνη 2, τόσο, okay. πάνω από 2 ευρώ. Το πρόβλημα δεν υπάρχουν οι πόροι. Πώς θα λυθεί αυτή τη στιγμή, υπάρχει ο έλεγχος της αγοράς. Εάν ο έλεγχος της αγοράς θα αποδώσει, δεν το ξέρουμε. Όσες φορές έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν, έχει αποτύχει. Νομίζω όμως, αν μου επιτρέπεις, ότι ο περιορισμένος, η περιορισμένη παροχολογία, να το πω έτσι, δεν είχε ξεκινήσει από την πλευρά της κυβέρνησης όταν έγιναν οι καταστροφές στη Θεσσαλία. Είχε ξεκινήσει νωρίτερα και σας επισημαίνω ένα non-paper που είχε βγάλει ο κύριος Χατζηδάκης, που στα λεγόμενα των διαφόρων συναδέλφων μας ότι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ λεφτά και τέτοια, τα μάζευε ο κύριος Χατζηδάκης και αυτό γινότανε πριν από τη Θεσσαλία και τις πλημμύρες. Άρα δεν είναι μόνο ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη και θα πρέπει να δώσει χρήματα εκεί για να επουλώσει τις πληγές των συμπολιτών μας εκεί.
Αλλά έτσι κι αλλιώς το ταμείο είναι μείον. Με αυτή την έννοια το λέω. Ναι. Και θα πιέζεται και από την επόμενη χρονιά που έχουμε και περισσότερους περιορισμούς και περισσότερο έλεγχο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, εγώ θέλω να στραφώ πάλι στο Σπύρο και να του πω. Φαρυπίν για το θέμα αυτό. Το κουβεντιάζουμε κάθε μέρα. Χθες δεν το κουβεντιάσαμε, νομίζω, πρώτη φορά τις τελευταίες μέρες και μας μαλώσατε πάλι, Δημήτρη, που δεν είπατε τίποτα για την ακρίβεια. Ακούω αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Λένε δύο πράγματα. Τα ακούω εδώ και 1,5 χρόνο. Να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να μειωθεί ο ΦΠΑ. Αυτά. Εγώ δεν ξέρω αν αυτά μπορούν να λειτουργήσουν. Η κυβέρνηση έχει στυλώσει τα πόδια στο θέμα αυτό και δεν. Λέει, δεν. Εμείς δεν θεωρούμε ότι θα δουλέψει αυτό. Αυτό λέω. Mm. Τι έχουν στο, πώς, αν έχουν στο μυαλό τους κάτι, ας πούμε, το οποίο μπορεί να διαφοροποιεί τώρα τα πολύ συγκεκριμένα, ούτε εσύ φαντάζομαι θα έχουν καταπιαστεί. Έχουν πιο σοβαρά θέματα αυτή τη στιγμή άμεσα για αυτούς. Αλλά πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα για να πιέσει την κυβέρνηση και να κάνετε καμιά πρόταση. Κοιτάξτε, καταλήξαμε στο ότι η κυβέρνηση απέτυχε. Στο κομμάτι της, του ελέγχου της αγοράς φαίνεται πως δεν έχει πετύχει. Ότι ο κύκλος της ακρίβειας άρχισε περίπου πριν από 1,5 με 2 χρόνια. Μέχρι να ολοκληρωθεί τα βασικά προϊόντα που έχουν να κάνουν με το τραπέζι. Ήταν Σεπτέμβριο του 2021. 2 χρόνια πριν ήταν ακριβώς. Δύο χρόνια πριν άρχισε ο κύκλος αυτός της ακρίβειας. Μάλιστα λέγανε τότε μέχρι τα Χριστούγεννα θα πάει και ακριβώς θα τελειώσει. Και ναι, όταν είχαμε μιλήσει τότε η, με το. Φτάνουμε στα Χριστούγεννα του 23. Το θυμάμαι γιατί σε πάνελ τα λέγανε εδώ πέρα. Και επειδή τότε είχα μιλήσει, ας πούμε, υπολόγιζε ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομίας να κλείσει ο κύκλος της ακρίβειας στο 50%. Του ξέφυγε και εκείνο και θα κλείσει ο κύκλος της ακρίβειας με τα βασικά προϊόντα στο 100%. Θέλετε να σας πω τιμές. Φέτα έχει πάει, από 8 έχει πάει ήδη στο 13 και ανεβαίνει. Γραβιέρες κοντεύουν από 16 έως 20, από τα 10 και ανεβαίνουν. Αλλά και στα υπόλοιπα, κρεατικά, αλαντικά κτλ. Θα κλείσει λοιπόν το τραπέζι αυτά τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα στο 80 με 100% επάνω. Εδώ υπάρχει ένα δόγμα της κυβέρνησης, ότι η αγορά αυτορυθμίζεται και ότι μέσω του ανταγωνισμού επιφέρει και την καλύτερη ισορροπία τιμών. Αυτό έχει καταρρεύσει, έχει αποτύχει. Το βλέπουμε. Οι τιμές συνεχώς ανεβαίνουν. Και δυσανάλογα σε σχέση ακόμα και σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, να καταλήξουμε ότι και το δόγμα της κυβέρνησης και η οικονομική της πολιτική και ο έλεγχος της ακρίβειας έχει καταρρεύσει, γιατί τα ΠΑΣ είναι λύσεις ενίσχυσης του εισοδήματος, αλλά είναι αποσπασματικές και εμβαλωματικές. Δεν δίνουν λύσεις μακροχρόνιες. Ακριβώς. Οπότε, εκεί, αφού το καταλήξουμε αυτό, να δούμε. Η αντιπολίτευση λέει κάτι. Έχει κολλήσει η αντιπολίτευση και λέει μόνο και εκείνη, κατά την άποψή μου, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα που αυτό θα ρίξει τις τιμές. Μπορεί και να τις ρίξει. Αφού κρατήσουν το ποσοστό κέρδους οι έμποροι, μπορεί όντως να πέσει λίγο οι τιμές. Εγώ δεν βρίσκω ούτε αυτό σαν να είναι βασική λύση. Θέλει ίσως μια πιο συμπαγή και βαθιά οικονομική πολιτική με πρόταση για να αντιμετωπιστεί. Αυτό να είναι μια πρόκληση, αν θέλετε, όχι και προηγουμένως για τον ΣΥΡΙΖΑ. Για το κάτι διαφορετικό και πιο συγκεκριμένο. Και για τον Κασελάκη και για τον ΠΑΣΟΚ κτλ. Να κάνουν μια συνολική οικονομική πρόταση. Από τη στιγμή που έχουν ανέβει οι τιμές να πέσουν, εγώ δεν το πιστεύω. Ποια μπορεί να είναι η λύση? Μόνο αν ανέβουν οι μισθοί, αν ανέβει το επίπεδο, αλλά πρόσεξε, χωρίς να τροφοδοτήσει δεύτερο κύκλο πληθωρισμού. Μόνο αν πούμε ότι έφτασαν 100% αύξηση των τιμών, που είναι ένας πληθωρισμός τιμών, είναι περίεργο οικονομικό φαινόμενο, τώρα να ανέβουν τα εισοδήματα των πολιτών, έτσι ώστε να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο. Δεν βρίσκω άλλη λύση. Το γεγονός ότι. Αλλά εδώ έχεις δίκιο όμως ότι εδώ δεν έχουν ολοκληρωμένες προτάσεις, ναι, ούτε ακούω, η αντιπολίτευση. Είναι μια πρόταση, να μειωθεί το ΦΠΑ. Είναι σοβαρή πρόταση. Σοβαρή πρόταση, δεν είναι για πέταμα. Μπορεί στη βενζίνη να το συγκρατήσει. Ναι. Για παράδειγμα, να μείνει στο 2,0 κάτι που έχει πάει όντως, να μείνει στο 1,8. Πάλι όμως δεν δίνει λύση. Επίσης θέλω να πω ότι παρά την ακρίβεια τη μεγάλη που είχαμε μέχρι τις εκλογές. Θες να πιάσουμε ένα θέμα. Ναι. Το λάδι. Που το ήδη λάδι. Είπαμε, ας πούμε, ότι είναι στα 11 με 12 ευρώ. Είναι τα περσινά αποθέματα. Ναι. Συνεπώς, τι κάνουν εκείνοι. Ναι. Λάδι το οποίο έχουν αποθηκεύσει ενώ το αγοράζανε με 3%. Το πουλάνε στη διπλάσια τιμή και επιφέρει το τέλειο. Ποια είναι η απάντηση που δίνουν πάντως αυτό? Την έχεις ακούσει, φαντάζομαι, την απάντηση αυτή, η οποία δίνουν, λένε ότι επειδή ξέρουν πως θα υπάρχει μεγάλη έλλειψη, δεν υπάρχει παραγωγή. Φέτος η παραγωγή στην Ισπανία είναι το 1/3 από το χρόνο. Λένε λοιπόν ότι ξέρουν ότι. Ανεβαίνει από φέτος. Επειδή δεν θα έχουν δυνατότητα να πουλήσουν του χρόνου λάδι, προσπαθούν να βγάλουν από το λάδι το οποίο έχουν τα χρήματα τα οποία θα χάσουν από το ότι δεν υπάρχει παραγωγή. Η ακρίβεια όμως δεν θα έπρεπε να είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Ένα πράγμα μόνο. Θες να πιάσουμε άλλο ένα θέμα. Πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ και βλέπω ντομάτες Πολωνίας και ντομάτες Ολλανδίας. Πολωνίας ντομάτες. Στα 2 ευρώ. 2 κόμμα κάτι. Εντάξει, δεν γίνεται. Εάν δεν φτιάξει τη δική σου παραγωγή. Και έχεις κάμπους για να τη φτιάξεις. Και να κατεβάσεις και τις τιμές. Δεν θα μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Όταν τελειώσει η Αντρία, να θέλω να πω κάτι. Αυτό το θέμα τώρα. Στη λαϊκή, οι τιμές είναι όλες μειωμένες. Σε σχέση με τα αυτά, είναι
Γιατί όμως δεν δίνονται καινούργιες άδειες για παραγωγούς λαϊκών αγορών? Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρω εγώ και σας το λέω. Δεν δίνονται καινούργιες άδειες εδώ και δύο χρόνια. Γιατί είναι κλειστό το σύστημα. Ακριβώς, γιατί κρατάει κλειστό το σύστημα και μειώνει τις λαϊκές αγορές και μετά διαμαρτύρεται γιατί οι έμποροι ανεβάζουν τις τιμές στις αλυσίδες. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα σύνολο που πρέπει να πιάσεις από μερικά πράγματα. Να, ωραία. Αυτό όμως που λες είναι κάτι που εγώ δεν το έχω ξανακούσει πραγματικά. Εγώ το γνωρίζω. Το έχω ακούσει. Το γνωρίζω αυτό. Όχι, ούτε εγώ το γνωρίζω. Όμως όλα αυτά μαζί ενδεχομένως το θέμα της ακρίβειας. Θεωρώ πως δεν θα έπρεπε να το βλέπουμε σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Όπως είπες, πας και στις λαϊκές του Πειραιά εσύ αυτόν τον καιρό. Εγώ και θέλω να σου πω για τις λαϊκές. Εγώ δεν συμφωνώ με το θέμα των τιμών ότι τις λαϊκές είναι πιο χαμηλά από ό,τι βλέπουν στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, εμένα μου έχουν κάνει εντύπωση κάποια στιγμή μια συζήτηση. Κάποιος μου φώναξε, μου λέει τις τιμές τις έχεις δει. Και εκεί άρχισα σιγά σιγά να προσέχω τις τιμές. Θέλω να σας πω η γραβιέρα που έλεγες νωρίτερα. 19 ευρώ έχει το κιλό. Η φθηνότερη είναι 16. Τα σίκα έχουν 7,99. Πρόσεχε, σου λέω, το λάδι έχει φτάσει 150 ευρώ ο Τενεκές. Ο Τενεκές έχει 17 κιλά, γι' αυτό. Ναι. 150 ευρώ. Εγώ σας λέω τις χαμηλότερες τιμές. Τις χαμηλότερες, δεν λέω τις υψηλότερες. Και δεν λέω στο σούπερ μάρκετ, επαναλαμβάνω. Λέω στις λαϊκές αγορές που ο κόσμος συνήθιζε και γνώριζε ότι θα βρει τα προϊόντα πολύ φθηνότερα από ό,τι στην καθημερινότητά. Η Αντριάννα, φανταστείτε τώρα ότι αυτό έχει να κάνει και με τις οικογένειες που τα φέρνουν πάρα πολύ δύσκολα λόγω της ακρίβειας, που έχουν παιδιά στην επαρχία, που πρέπει να πληρώσουν ενοίκια, που πρέπει να πληρώσουν διατροφή, να τρώνε τα παιδιά, που πρέπει όλα αυτά τα έξοδα, πώς τα φέρνουν δύσκολα πέρα. Είναι και όλα τα υπόλοιπα της αλυσίδας της οικονομίας. Απλά, Βαγγέλη, εγώ θα πάω λίγο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, το θέμα της ύπαρξης ενός μηχανισμού χρηματοδοτικού. Που να έχει να κάνει με το θέμα της κλιματικής κρίσης από τη στιγμή που το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αλλαγές μέχρι το 2030 και είναι από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εμείς τη βλέπουμε την κλιματική κρίση, είναι εδώ, τη ζήσαμε, είδαμε τι έγινε με τις πυρκαγιές, είδαμε τι έγινε με τις πλημμύρες. Το να κόβουμε από κάπου αλλού για να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε τα χρήματα εκεί είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ζητηθεί και επαναλαμβάνω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από εκεί θα πρέπει να δούμε το πώς θα μπορούν πλέον κονδύλια να κατευθύνονται για το θέμα της κλιματικής κρίσης, αλλά και για τα παράγωγα αυτής, όπως είναι η ακρίβεια. Θέλει να σου πω κάτι για να το συνδέσω με το προηγούμενο του... του Κασελάκη. Του Κασελάκη. Ο Σαμαράς ζητούσε τότε, 12 με 14, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ΦΠΑ. Και το μείωσε πάντως όταν έγινε πρωθυπουργός. Έκανε αγώνες. Μετά... Έκανε αγώνες στις επιτροπές εκεί με τους μνημονιακούς κτλ. Για να κρατάει χαμηλό το ΦΠΑ. Πηγαίνει λοιπόν μετά στη Βουλή και ενώ είναι ανεβασμένο το ΦΠΑ και διαφωνεί από τον Μητσοτάκη και διαφωνεί και ο Σαμαράς και όλοι οι σαμαρικοί βουλευτές με τον υψηλό ΦΠΑ, συνεχίζουν να ψηφίζουν υψηλό ΦΠΑ. Δεν είναι χειροκροτητές. Αν μιλήσεις με όλους αυτούς, θα σου πούνε λάθος πολιτική. Όχι, γιατί η αρχική μείωση του ΦΠΑ επί Σαμαρά στηρίχθηκε στο θέμα της νησιωτικότητας. Δεν είπαμε αυτό. Άλλο λέω. Ότι διεκδικούσε την μείωση του ΦΠΑ ως συνολική λογική οικονομική. Νόμιζα για τη μείωση στα νησιά. Όχι, Δημήτρη, για να σε εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι να συμφωνήσω με αυτό που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια συνολική εναλλακτική πρόταση. Στην πραγματικότητα που χειρίζεται η κυβέρνηση νομίζω έχει μια σταθερή πλεύση. Στο να λέει βλέποντας και κάνοντας στο χειρισμό της. Δεν θέλω να κάνω τώρα απολογισμό τι έγινε μέχρι τις εκλογές. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει και αντιπολίτευση για να την. Αντιπολίτευση για να έχει. Είπα. Από ένα παράδειγμα. Είχαμε το κίνημα με τις παραλίες το καλοκαίρι. Σπετσέτα που λέει. Εγώ το λέω παραλίες. Δεν είναι καλά και ωραία. Εκεί φάνηκε μια αρκετά ας το πούμε κίνηση πολιτών, πλευρών κτλ. Που πίεσε την κυβέρνηση και χρειάστηκε να κάνει κινήσεις. Και έκανε κάποιες κινήσεις. Ενώ για την ακρίβεια συζητάμε τόσο καιρό, δεν βλέπει κανείς, για να μην λέμε μόνο για την κυβέρνηση και τα κόμματα, βλέπει ότι στο κοινωνικό επίπεδο ούτε έχει οργανωθεί ούτε έχει αναλυθεί κάποια πρωτοβουλία. Γιατί δεν έχουμε ούτε ισχυρό κίνημα καταναλωτών πέρα από τις μορφές οργάνωσης που υπάρχουν, ούτε οι φορείς, οι άλλοι συνδικαλιστικοί ή αν θέλετε και οι αυτοδιοικητικοί έχουν πάρει πρωτοβουλίες που να προσπαθήσουν να πιέσουν. Ποιο να πιέσουν τώρα, και την κυβέρνηση αλλά και την ίδια την αγορά. Γιατί αν πράγματι να μην πηγαίνουμε στην αυτορύθμιση που είπε ο Υπουργός, είπε, λέει ότι θα μπορούμε να καταγγέλουμε. Πάω εγώ λοιπόν αύριο, θα πάει ένας, θα πάνε δύο, τρίχες. Τώρα να συνεννόμαστε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, ούτε θα έχει και αποτέλεσμα. Ενώ το να έχει αποτέλεσμα το πώς θα παρέμβεις στη διακίνηση, είτε για το λάδι, να μην πάω τώρα στις λεπτομέρειες, είτε αυτό που είπε σωστά για τις λαϊκές αγορές και τι γίνεται. Γιατί σε όλα τα... δεν είναι ότι είναι οι ωραίες λαϊκές αγορές και τα κακά σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω είναι πιο μεικτές οι καταστάσεις σήμερα. Ναι. Πολύ πιο μεικτές.
ισχυρές αλυσίδες, λιγότερο ισχυρές. Και είχε δίκιο σε αυτό η Αντριάννα. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι κάπως συγκρατημένες. Στα μανάβικα είναι πολύ υψηλότερες. Αλλά και πάλι ανάμεσα στη λαϊκή και στο σούπερ μάρκετ υπάρχει μια κάποια διαφορά. Η διαφορά φαίνεται στη λαϊκή. Το αντιλαμβάνεται πλήρως και η Αντριάννα, γιατί πηγαίνει και εκείνη, πηγαίνω και εγώ λόγω του ότι έρχομαστε σε επαφή με τον κόσμο. Είναι ότι βλέπεις ότι από τις 11 και μετά 12 πηγαίνουν περισσότεροι κόσμος στη λαϊκή, γιατί περιμένουν να ρίξουν τις τιμές. Όσο δεν εκφραστεί κατά τη γνώμη μου κοινωνική πίεση με διάφορες μορφές, και δεν λέω με συνθήματα τώρα, λέω με πίεση σε μια σειρά ζητήματα, ιδιαίτερα σε κάποιες πόλεις. Τώρα λέμε κοινωνική πίεση στην εποχή της επικοινωνίας. Θα κάνουμε ένα hashtag στο TikTok. Όχι, όχι, ποια είναι η μόνη πίεση που πιάνει. Εάν αισθανθεί η κυβέρνηση ότι θα χάσει. Δεν έχει μπροστά τη εκλογή. Δεν πειράζει. Ας γίνει μια δημοσκόπηση που να δείξει αντί για 37-27% και θα δει αν θα χτίσει. Άμα είχαμε εκλογές, δεν είχαν γίνει, θα σου λέγανε. Εγώ τώρα σε αυτό. Αν στις περιφερειακές έχει σε 2-3 περιφέρειες κάποιο πρόβλημα. Αν έχει ευρωεκλογές. Δεν έχει μπροστά, έχει ευρωεκλογές και τα λοιπά. Δεν είναι και βέβαιο. Όταν η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπει μετά από 2,5 μήνες, Γιώργο, εσύ θα πει τώρα, που ζήσαμε όλα αυτά που ζήσαμε, με αναποτελεσματικότητα σε μεγάλο βαθμό σε κάποια ζητήματα και στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες πρόσφατα. Και βλέπει δημοσκόπηση τώρα. Πέντε μονάδες από τις εκλογές. Που είναι 15-20 μονάδες μπροστά, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Να μην υπάρχει τίποτα στην ανακατανομή στο πολιτικό έτσι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, τίποτα. Λογικό είναι να αισθάνεται ο άλλος πιο χαλαρός. Δηλαδή, άμα το πράγμα αυτό άλλαζε, θα σφίγγανε. Γιατί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, αφού έτσι κι αλλιώς κυβέρνηση θα είναι. Πάντα ξανά είναι. Το ξέρουμε ότι δεν κρατάει πάντα ποτέ έτσι. Ξαφνικά αλλάζει αυτό χωρίς να το καταλάβεις. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, βέβαια, υπάρχει κάτι οξύμορο. Υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση. Όχι προς την κυβέρνηση, αλλά για το πώς έχει διαχειριστεί η κυβέρνηση τα θέματα. Το είδαμε σε όλες αυτές τις δημοσκοπίες. Ναι, ναι. Λέει το 45-50%, ο μισός πληθυσμός λέει ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχει διαχειριστεί. Το γενικότερο, αν πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση χωρίς τη λάθος, είναι πάνω από 60%, 65% φτάνει αυτή που λένε σε λάθος κατεύθυνση χώρα. Που... Και παρά τα άλλα θα δίνουν 35-40% στη Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα που πηγαίνει τη χώρα. Σε αυτό δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία. Φταίει η αντιπρόταση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο ισχυρή. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς στο διάλειμμα, το είπα εγώ δηλαδή, ότι μετά από μια συντριβή, αυτό που έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συντριβή, και 2 μήνες σε περιδίνηση με συνθήκες διάλυσης, ξαναπαίρνει 17% κάτι. Εγώ θα ήθελα 2 εβδομάδες νωρίτερα. Να ήξερες πόσο είναι το ποσοστό του. Πόσο ήταν. Θα ήταν πιο χαμηλά σίγουρα. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι μήπως αυτό είναι η βάση για να αρχίσει. Δεν ξέρω. Ναι. Έτσι, αλλά πραγματικά θα το περίμενα πιο χαμηλά. Καταρχάς μέχρι το καλοκαίρι. Άσχετα με το που θα ήταν η κυβέρνηση. Τις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πεθαμένη υπόθεση. Ναι. Ο κύριος Κασελάκης το ανέστησε. Μέχρι την εμφάνιση του Κασελάκη. Σωστά. Ναι. Είναι τραγικό το ότι αξιωματική. Για να κάνει. Ξαναπάμε στην υποψηφιότητα και στο. Πώς ξαναγυρίσαμε στο Κασελάκη. Παραμένω τη πεποίθηση ότι αν είχε σεβαστεί το καταστατικό του και είχε κάνει τη μεταβατική διαδικασία, θα ήταν πιο πλήρης η πολιτική αποτίμηση, γιατί σωστά λέει ο κόσμος, είπε, μα μόνο ο Τσίπρας έφταιγε, για να συνοηθούμε. Ναι. Και αυτό πυροδότησε, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, η πολιτική έχει επιταχύνσεις, πώς λέγαμε στη φυσική τα πυκνώματα και τα αραιώματα, εδώ είχαμε ένα φοβερό πυκνώμα που προσωποποιήθηκε κιόλα από τον πολύ κόσμο και είχε κάθε δικαίωμα, γι' αυτό είπα, καμία υποτίμηση στον κόσμο, γιατί πολλές φορές κάνει επιταχύνσεις ως κόσμος και λέει, οπ, να, ένας νέος ωραίος, λέει 5 πράγματα, του δίνω μια εμπιστοσύνη. Αλλά από εκεί και πέρα, αν ο νέος και με την εμπιστοσύνη μπορεί να δώσει και πρόταση πιο συνολική στρατηγική, εδώ θα μετρηθεί. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί θα ήθελα να ξέρω πού τον παρέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τον παρελαμβάνει στο 17. Τον παρελαμβάνει στο 17 ή τον παρέλαβε στο. Σίγουρα η συμμετοχή του κόσμου δείχνει και μια κατεύθυνση. Να θυμίσουμε την υποτίμηση που υπήρχε και από τους κύκλους, όχι μόνο τους πολιτικούς και δημοσιογραφικούς και των αναλυτών, που έλεγε θα ψηφίσουν 50.000, 60.000, 70.000. Αυτό λέγανε. 80.000. Τα ίδια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και από την εφορευτική επιτροπή. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπήρξε μια αναστροφή. Και καθοριστικός παράγοντας ήταν η υποψηφιότητα του Κασελάκη. Το είπαμε αυτό. Εκεί πώς θα διαμορφωθεί αυτή η δυναμική, πρέπει να δούμε. Πάμε για τη συνέχεια. Μην επαναλάβω την πρόταση. Η δομική κρίση συνεχίζεται, λέω εγώ, αλλά θα δούμε. Ναι, εγώ θα μας πει και 2 λόγια ακόμα για το Πασόκ, θέλω να σου πω. Γιατί και από τις δημοσκοπήσεις αυτές δεν δείχνει να εισπράττει τίποτα ιδιαίτερο το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Ένα νέο πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο στις δημοσκοπήσεις τον δείχνανε εβδομάδες μετά την εκλογή του, στο 15-20%. Κάποιος τον δείχνανε και πάνω από 20%. Υπάρχει ένας προβληματισμός, μπορώ να σου πω, από διάφορα στελέχη, βουλευτές, ότι τι γίνεται, πρέπει να αναπτύξουμε. Πού πάμε, πρέπει να αναπτύξουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στη δημιουργία προτάσεων, στη δημιουργία θέσεων, στη δημιουργία προγραμμάτων, όλα αυτά. Το καλοκαίρι που πέρασε είχε κάνει μια.
Και λόγω των συμφωνών αυτών, έτσι δεν υπήρχε έτσι μια ισχυρή παρουσία. Από το τέλος του καλοκαιριού και μετά υπήρξε ισχυρή παρουσία. Βεβαίως μεσολάβησαν οι φυσικές καταστροφές όλα αυτά που έγιναν. Ωστόσο όμως υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός, μια αν θέλεις ας το πούμε σκέψη δεύτερη από τα στελέχη που λένε ωραία να δούμε τώρα τι γίνεται διότι έρχεται ο χειμώνας, τα προβλήματα μεγαλώνουν, είναι ο Κασελάκης από την άλλη, πρέπει να οριοθετήσουμε τις σχέσεις μας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, έρχονται οι εκλογές των ευρωεκλογών, όλα αυτά είναι προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν. Και ένα ακόμα θέμα για το οποίο δεν είπαμε κουβέντα, τώρα τελειώνει βασικά ο χρόνος, το έλεγε ο Δημήτρης πριν μπούμε στην αίθουσα, για την ιστορία του προσφυγικού. Για το οποίο σήμερα είναι και η συνάντηση των 9 χωρών της Μεσογείου, έτσι γύρω-γύρω, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Αυτό νομίζω είναι η υπερχόμενη κρίση της κυβέρνησης. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Την οποία τη συζητάμε, αλλά κανένας δεν την έχει ανεβάσει τόσο ψηλά. Ότι θέλουμε 300.000 εργαζόμενους και πρέπει να τους φέρουμε απ' έξω ή να τους πάρουμε από μέσα. Ακούμε μετά αντιδράσεις και αυτό μαζεύεται. Που δείχνει ότι. Μην πούμε τι έγινε με την ιστορία των εμβολίων πάλι που. Θέλω να πω ότι υπάρχει και το γενικότερο αυτό. Υπάρχει όμως και το ειδικό του προσφυγικού. Πέρα από το γενικό, το πηγενέλα των υπουργών. Που λέει ο καθένας ό,τι θέλει και μετά το μαζεύουν και μετά. Δεν τα έχω ξαναδεί εγώ σε τόσο μεγάλο. Δεν αποτυπώνται στις δημοσκοπήσεις προς το παρόν, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα μετά την ακρίβεια. Ναι. Και αν δεν είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, είναι ενδυνάμει το δεύτερο. Διότι τι έχουμε, για να περιγράψω πολύ σύντομα την κατάσταση. Έχουν αυξηθεί θεαματικά οι ροές. Έχουμε ξεπεράσει τις 30.000 αφίξεις αυτή τη χρονιά. Επιγραμματικά λέω ότι πέρσι και πρόπερσι μαζί δεν είχαμε, με το ζόρι 20.000 αφίξεις, 24-25.000 αφίξεις σε 2 χρόνια. Τώρα σε 8 μήνες έχουμε πάνω από 30.000. Τα νησιά είναι πάρα πολύ πιεσμένα γιατί οι δομές στα νησιά έχουν ξεπεράσει τη χωρητικότητά του, τη δυναμική τους. Υπάρχουν μετανάστες σε νησιά όπου δεν υπάρχουν δομές, με αποτέλεσμα τι, πολύ σύντομα, αν συνεχίσουν αυτές οι 1.000, 1.500, 2.000 αφίξεις, τι να ζήσουμε, τους ανθρώπους αυτούς να μην μπορούν να χωράνε μέσα στις δομές και να κυκλοφορούν ελεύθεροι στις τοπικές κοινωνίες. Και τότε θα ξεκινήσει και το μεγάλο ξαναζήσει, πρόβλημα Γιώργο. Για την κυβέρνηση. Το 15. Ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναγκάζονται να φύγουν από τις χώρες τους είναι γιατί υπάρχουν τα θέματα της φτώχειας, της κλιματικής κρίσης, γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι πια κλιματική αλλαγή, και αναγκάζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι να φεύγουν από τις εστίες τους και να πηγαίνουν όπου μπορούν. Βέβαια θέλουν να πάνε Ευρώπη περισσότεροι, δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να πάνε. Έτσι, αλλά δεν πολλοί μπορούν από αυτούς δεν μπορούν. Υπάρχουν τα, νόμιμα δεν μπορούν να πάνε. Υπάρχουν τα δίκτυα των λαθροδιακινητών, τα οποία αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύονται εκατομμύρια κόσμο. Η Ευρώπη, για να λέμε και να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, δεν αντιδρά ορθώς σε αυτό. Διότι τι κάνει, έχει μια αμφίσιμη πολιτική. Ότι από τη μία λέει δεν θέλουμε την παράνομη μετανάστευση, αλλά όποιος πατήσει το πόδι του σε ευρωπαϊκό έδαφος δικαιούται να εξεταστεί το αίτημά του για άσυλο. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τοποθέτησή της απέναντι στις χώρες που δεν σέβονται τη συμφωνία που έχει εκείνη για το πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Καμία απάντηση, καμία αντίδραση, ένα κείμενο. Άρα, ναι, λίγο στην Ουγγαρία, λίγο εντάξει. Τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, και δεν τρέχει τίποτα και στην Ελλάδα. Λίγο να βρει. Λίγο pushback, λίγο αυτό. Τα επόμενα χρόνια χρειάζεται να υπάρχουν ισχυρές κυβερνήσεις, συνενετικές κυβερνήσεις, γιατί βλέπουμε όλοι μας ότι τα προβλήματα είναι τεράστια που έχουμε μπροστά μας. Αυτό θα τα αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα από τα επόμενα χρόνια πάντως. Ναι, το προσφυγικό. Ναι. Οι αριθμοί που λέει ο Γιώργος είναι πολύ μεγάλη αριθμή. Και η ροή όσο πάει και αυξάνεται και στα νησιά. Αυτά τα στοιχεία τα οποία. Εγώ μιλάω με Σάμο τακτικά. Και στη Μυτιλίνη δεν υπήρχε. Στη Σάμο γίνεται χαμός. Στη Λέσβο αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ που μιλούσα τις προάλλες με ανθρώπους. Επαναλαμβάνεται το τι γινόταν το 2015. Όχι επαναλαμβάνεται ακριβώς, αλλά τίνει προς μια τέτοια κατεύθυνση. Μου έλεγαν πολύ χαρακτηριστικά ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα για τους επόμενους 4, 5, 6 μήνες, τότε πραγματικά καταστραφήκαμε. Αυτή ήταν η λέξη. Είναι για τρίτη φορά. Ο κύριος Κερίδης δεν τα πάει και τόσο καλά. Ο κύριος Κερίδης δεν τα πάει και δεν θέλω να το φορτώσουμε μόνο στον κύριο Κερίδη, αλλά το σύνδρομο της πύλου, γι' αυτό το λέω, το ναυάγιο της πύλου από την πύλο και ύστερα, έχει αλλάξει σε ένα βαθμό το πώς διαχειρίζεται η χώρα μας το μεταναστευτικό. Είναι παραδοχή και είναι και πραγματικότητα. Ναι. Περίπου συμπίπτει με την ανάληψη των κύριων Κερίδη, αν και δεν θέλω να το αποδώσω σε αυτόν, την στρόφιγγα των μεταναστών, της μετανάστευσης, την ανοικοκλίνει η Τουρκία. Ναι. Ορθό. Διακινητές, παραδοχή. Τώρα αυτά είναι παραμύθια. Μέσα στην Τουρκία, αν θέλει να το κόψει, το κόβει. Και όποτε θέλει, τους αφήνει να δουλεύουν. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, εάν το χρησιμοποιεί ο Ερντογάν μέσα στην ευρύτερη εικόνα της διαπραγμάτευσης. Με το Μητσοτάκη και με όλα αυτά,
Είναι υποπαράγραφος της συνολικής κατάστασης πάντως για το προσφυγικό μεταναστευτικό, γιατί στα νούμερα, εκτός από τα ελληνικά που είπε πριν και είναι σωστά, η επίσημη έκθεση μέχρι για τους 8 μήνες μέχρι τώρα λέει ότι ήταν περίπου 200.000 αυτοί που ήρθαν στη Μεσόγειο. Και το χειρότερο πρόβλημα το είχε η Ιταλία. Και δεν είναι κυρίως από Ανατολή. Από την Αφρική, είναι από την Αφρική. Από το Μαρόκο. Και επειδή δεν ήθελα να τον μπλέξω με όλα τα ζητήματα, τι έχει γίνει με τα πραξικοπήματα, με τους τζιχαντιστές κτλ. Και τη φτώχεια. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Εδώ είχε κάνει και συμφωνία η Ιταλία που δεν τηρήθηκε και τώρα γίνεται χαμός. Αλλά λέω, να πούμε και ένα άλλο παράδειγμα. Η ιστορία της Ουκρανίας. Εγώ εκνευρίζομαι λίγο, να το πω ως πολίτης περισσότερο. Διότι εκεί φύγανε 11 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Και πολλοί πήγανε στην Ουγγαρία. Στην Πολωνία, και στη αλλά εκεί ήταν οι Ουκρανοί, είπαμε. Υπάρχει θέμα για την Ευρώπη. Και αν η επόμενη σύνοδος που θα το συζητήσει και εκκρεμεί η νέα συμφωνία, και η υποπαράγραφος γι' αυτό και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα οι κεντροαριστερές κυβερνήσεις και βλέπεις ότι μειώνονται. Και υπάρχει και ο θέμα της ακροδεξιάς και των φασιστών και τα λοιπά. Έχουν ευρωεκλογές. Είναι 11 εκατομμύρια πώς ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ευρώπη. 11 εκατομμύρια στην Ουκρανία που πήγαν στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές χώρες και δεν προκάλεσαν καμία αναταραχή. Γιατί είναι πληθυσμοί συμβατοί με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και γι' αυτό δεν αντιδρούν και οι ίδιες οι κοινωνίες. Αντίθετα, αντιδρούν σε πολιτισμούς που είναι δύσκολα ενσωματώσιμοι ή αφομοιώσιμοι, πολιτισμικά είναι διαφορετικοί και τους νιώθουν σαν απειλή. Ναι. Αυτό το αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Και αν συνεχιστούν οι ροές, δηλαδή αν δεν βρει μια συμφωνία με τον Ερντογάν για να κλείσει τη ροή και συνεχίσει να έρχεται, θα έχει πρόβλημα η κυβέρνηση για να δει τι θα τους κάνει. Ναι. Γιατί εύκολα κατηγορούσε τον προηγούμενο ότι δεν ακολουθούσε σπουδέ μπάξι στο Αιγαίο, γι' αυτό μπήκανε μέσα. Άντε να του δω να του πνίγουν εκείνοι στο Αιγαίο. Όσο δεν γίνεται διαμοιρασμό των προσφύγων και των μεταναστών σε μια λογική αναλογία και με συμμερισμό τη Ελλάδα για την Ευρώπη, δεν δέχονται οι πολίτε. Έχουν όλοι μεγαλύτερο πρόβλημα. Αρκεί να μην είναι στην αυλή μα το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει, αρκεί να μην είναι στην αυλή μα. Υπάρχει μια δομική διαφορά με του πληθυσμού που προέρχονται από την Ασία και του πληθυσμού που προέρχονται από την Ουκρανία. Ότι οι Ευρωπαίοι ήταν προμηθείς, δεν άφησαν τις τοπικές κοινωνίες να αντιδράσουν και επέλεξαν να τους αγκαλιάσει τους Ουκρανούς πρόσφυγες ολόκληρη η Ευρώπη. Τι είναι αυτό, είναι ο λεγόμενος αυτό που ζητάει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος ασύλου. Γιατί δηλαδή, όμως έγινε αυτό. Ακριβώς για τους λόγους που εξήγησε. Αντέδρασε όμως εκ των προτέρων. Δεν φτάσαμε στα σημεία να αντιδράσουμε. Χριστιανοί, Ορθόδοξοι, Λευκοί. Ναι. Δηλαδή τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Και εδώ είχαμε στην αρχή παλιότερα, πριν από 20 χρόνια, ένα σωρό Ρώσους και τα λοιπά. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένα. Όχι. Ακόμα και για τους Αλβανούς, μετά την πενταετία που είδαμε ότι είναι και αυτοί συμβατοί, πάλι σταματήσαμε. Αλλά όποτε βλέπουν Ισλάμ και τα λοιπά. Άλλο χρώμα και Ισλάμ. Όμως αυτό το οποίο λέτε μεταθέτει το πρόβλημα στην Ευρώπη, δεν το λύνει. Ναι. Εδώ η αριστερά δεν έχει θέση. Γιατί εντάξει, άντε, εμείς, για εμάς τους Έλληνες, καλό είναι να κάνει μια κοινή πολιτική ασύλου η Ευρώπη και να παίρνει και να μην τους φορτωνόμαστε εμείς. Αλλά δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Πώς θα πάρει και η Ευρώπη. Να πάρει και άλλα 2 εκατομμύρια και άλλα 3 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Το πρόβλημα λύνεται μόνο αν σταματήσουν οι πόλεμοι. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, δυστυχώς. Αλλά γιατί κάποιες χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη πρόβλημα. Η Γαλλία με τα τεράστια γκέτο των μεταναστών και με τις εξεγέρσεις κτλ. Δεν μπορεί να τους αφομοιώσει. Και η Σουηδία έχει τεράστια πρόβλημα. Δείτε τι γίνεται στη Σουηδία τώρα που μιλάμε. Είναι άλλο το πρόβλημα. Είναι με ένα αραιοκατοικημένο. Ειδικά η Σουηδία που είπε είναι αραιοκατοικημένη, μια τεράστια χώρα που έχει μόνο 8,5 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά μπορεί να βάλει άλλα 8. Ναι. Αν βάλει άλλα 8 εκατομμύρια Ισλαμιστές, τότε δεν θα είναι η Σουηδία. Κόψανε, θα είναι άλλη χώρα. Με αφορμή τα περιστατικά βίας που έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τους τελευταίους μήνες, στη Σουηδία κόψαν εντελώς την. Λοιπόν, κύριε Μητροπή, μιλάμε για υπόκοσμο εκεί τώρα. Δεν μιλάμε ακριβώς έτσι, γιατί είναι η κεντροδεξιά κυβέρνηση μαχική. Και προσπαθεί ενώπιον των επόμενων τοπικών εκλογών να πιο σύνθετο. Να πούμε καλή επιτυχία στην κυρία Αδριάννα Ζαρακέλη που είναι υποψήφια στο Δήμο του Πειραιά. Τον κύριο Μοράλη. Καλή επιτυχία. Στο φίλο μας, το και στον κόσμο Διακομή, να ψηφίσει στις εκλογές. Ναι, που είναι υποψήφιος. Γιατί είναι το σημαντικότερο. Όσοι κριτική και όποια αντίληψη. Και να μας ψηφίσει βέβαια. Στο Περιστέρι με τον κύριο Παχατουρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κόσμος θα πρέπει να πάει. Ψηφίζετε και τους δύο, έτσι. Και τους δύο. Λοιπόν, τι είναι σημαντικό. Στον κύριο Κουτζάνη, στον κύριο Μιχαλίδη, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στούμπα, εσείς μένετε εδώ μαζί μας. Πάμε στα δικά σας τηλεφωνήματα σε 2-3 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τη Νέα Ιωνία. Με αυτόν θα ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Παρακαλώ. Σας μιλάω από τη Νέα Ιωνία, όπως είπατε. Mm-hmm. Και χθες η ΔΕΔΙΕ έχει μια υπηρεσία η οποία κάνει κλαδέματα για τα καλώδια. Mm-hmm.
για την ασφάλεια των καλωδίων. Κόβει κλαδιά που ενοχλούν τα καλώδια. Ναι. Και παρακολούθησα γιατί με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα του πράσινου. Mm-hmm. Και είδα σε δύο περιπτώσεις σε ένα πλάτανο που το καμπαρώνει με όλη στη γειτονιά. Ναι. Και σε ένα άλλο πεύκο, μεγάλα δέντρα τώρα μιλάμε, το πεύκο θα είναι αιωνόβιο. Και τα κλαδέματα που κάνανε ήταν αυτοί που το συνεργείο, μπορώ να πω ότι πέσανε με τα κλαδιά και με τα δέντρα που εμείς καμαρώνουμε. Κόβανε. Mm. Επενέβηκα και τους είπα. Λέει, εμείς έχουμε εντολή να κόβουμε ορισμένα έτσι. Αλλά δεν σταματάγανε το κόψιμο. Ναι. Μετά πάω παραπάνω, αυτό για το πλάτανο. Πάω παραπάνω στο πεύκο, τα ίδια πάλι. Κόβανε, σύστολα. Μάλιστα, κατάλαβα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος. Ναι. Τα τέτρα, τα αυτό είναι, αυτό είναι επειδή ο ΔΔΗ αποκλείεται να έχει δική του υπηρεσία, εργολαβία είναι, την έχει αναθέσει κάπου να την κάνει τη δουλειά και κάνει τη δουλειά για λογαριασμό του ΔΔΗ. Εμείς το λέμε εδώ δημοσίως, στο ΔΔΗ ξέρω ότι μας ακούνε, στη Νέα Ιωνία λέτε. Λοιπόν, το επισημαίνουμε κι εμείς. Ενδεχομένως το ακούσουν για να γίνουν λίγο πιο προσεκτικές οι δουλειές. Σίγουρα δεν έχει δική της υπηρεσία για να κόβει κλαδιά η ΔΔΗ. Οι Δήμοι έχουν τέτοιες υπηρεσίες. Και αυτοί καταφεύγουν σε ιδιώτες πάρα πολλές φορές, εργολάβους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Ακουστήκατε, μας ακούσαν ελπίζω κάποιοι αρμόδιοι. Μένουμε στη Νέα Ιωνία. Πάμε σε ένα άλλο φίλο της εκπομπής, τον κύριο Βαγγέλη. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Ιωνία μας ακούει. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Σας ακούμε. Ναι, σας ακούω. Μια χαρά, παρακαλώ. Κύριε Βαγγέλη, κύριε Ξενάκη, θέλω να σας πω για το ΕΚΑΣ εγώ. Πέστε μας. Για το ΕΚΑΣ. Εγώ το ΕΚΑΣ μας τόσο η κυβέρνηση του Σιμίτη. Mm-hmm. Ναι. Ωραία, συνεχίστε. Σας ακούω. Χαμηλώστε την τηλεόρασή σας. Πληρώναμε τότε 10% επί των φαρμάκων μόνο εμείς που είχαμε το ΕΚΑΣ, όχι η οικογένεια ή τα παιδιά μας. Όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ... Χαμηλώστε την τηλεόραση, κύριε Βαγγέλη, χαμηλώστε την. Γι' αυτό σταματάτε να μας μιλάτε. Χαμηλώστε την τηλεόραση για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, μας το έκανε 0% για όλα τα μέλη της οικογένειάς μας. Δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε έτσι. Κύριε Βαγγέλη, χαμηλώστε την τηλεόρασή σας, το πω τελευταία φορά. Έχω χαμηλώσει την τηλεόραση. Ωραία, πείτε μας ό,τι θέλετε να πείτε, όλο μαζί. Ναι. Και τώρα που είπε η Νέα Δημοκρατία ότι μας έδωσε 0%, πήγα σήμερα στο φαρμακείο. Πήγα στο φαρμακείο σήμερα και όχι μόνο που πλήρωνα πρώτα επί ΣΥΡΙΖΑ 6% συμμετοχή 6 ευρώ και 20 λεπτά, σήμερα πλήρωσα 15,77. Δηλαδή 9 ευρώ παραπάνω. Πού είναι το 0% που είπαν ότι θα μας δώσουν ναι. Τα φαρμακά. Εσείς παίρνατε ΚΑΣ και σας το κόψανε, σωστά? Ναι. Δεν ξέρω. Θα έπρεπε κανονικά να ισχύει αυτό το... Η μηδενική συμμετοχή έχει περάσει το καλοκαίρι από τη Βουλή αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ίσως θα πρέπει να ρωτήσετε και στο φαρμακείο να σας πούνε, αλλά το σωστό θα ήταν να συμβεί αυτό το οποίο ισχύει για όλους και έχει ψηφιστεί από το καλοκαίρι. Το φαρμακείο το ρώτησα. Ναι. Ναι, και τι σας είπε? Το φαρμακείο το ρώτησα και μου είπε ότι ακριβήνανε ένα φάρμακο επιπλέον. Και τι ακριβήνανε, αφού η συμμετοχή είναι μηδενική, όμως τι σημασία έχει να ακριβήνει το φάρμακο? Η επιβάρυνση είναι του κράτους το οποίο αναλαμβάνει αυτή το κόστος. Τέλος πάντων, θα το ρωτήσουμε. Αν έχουμε κάνει το Υπουργείο Υγείας στο επόμενο διάστημα, θα το ρωτήσουμε για αυτό το θέμα ή από το Υπουργείο Εργασίας. Αλλά θα το ρωτήσουμε και θα σας πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Χαράλαμπο από τα Σεπόλια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα και στον κύριο Στούμπο. Ορίστε. Θα ήθελα πολύ γρήγορα να κάνω δύο επισημάνσεις. Ναι. Η μία είναι για την ακρίβεια. Ναι. Η ακρίβεια δεν δυσαθεύεται. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι αυτορυθμίζεται η αγορά. Αλλά βλέπουμε εδώ και δύο χρόνια ότι όλα πάνε προς τα πάνω. Ναι. Οι αυξήσεις οι οποίες λένε τα κανάλια 8 και 10 και 17 δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι αυξήσεις είναι από 70-80% έως 150%.
Λες και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει βάλει στο μάτι τον ελληνικό λαό και την ελληνική οικογένεια. Και όσον αφορά τώρα για τις δημοσκοπήσεις, πάλι το ίδιο παραμύθι, 17, 20, 30 και δεν βλέπεις άνθρωπο που να μην είναι δυσαρεστημένος. Mm-hmm. Να μου πείτε ότι είναι καλά πληρωμένες οι δημοσκοπήσεις αυτές. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πρέπει οι καταναλωτικές οργανώσεις να οργανώσουν τον κόσμο και να κατεβεί η ελληνική οικογένεια να πάρει αυτό που της αξίζει. Διαφορετικά πάμε από το κακό στο χειρότερο και δεν πρόκειται να σταματήσουν οι έμποροι. Μάλιστα. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Ξενάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον Κολωνό, στον κύριο Γιάννη, φίλο της εκπομπής. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη, και καλησπέρα, κύριε Στούμπο. Λοιπόν, δεν θα λέμε καλό χειμώνα, θα λέμε καλή επιβίωση, από ό,τι φαντάζομαι, αυτό το χειμώνα. Λοιπόν, τρία πράγματα εντάχει, γιατί ο χρόνος σας είναι πάντα περιορισμένος. Το πολιτικό σύστημα πιάστηκε εξαπίνης με την πτώχευση, με τα μνημόνια. Είμαστε πτωχευμένη χώρα, αυτό να μην το ξεχνάμε. Επίσης, οι συντάξεις μειώθηκαν κατά 120 δισεκατομμύρια. Είναι ντροπή να λένε για αυξήσεις, δεν είναι αυξήσεις. Ένα άλλο σημαντικό επίσης θέμα είναι ότι 350.000 συνταξιούχοι φορολογούνται διπλή φορά από την εισφορά ηλιακής συνταξιούχων, αντισυνταγματικότατο, διότι δεν είναι αναλογικότατος ο φόρος, δηλαδή είναι φόρο στο φόρο. Και για να βγαίνει, ας πούμε, ο ΑΚΑΓΕ, δηλαδή για τις μελλοντικές συντάξεις των μελλοντικών. Ποιοι είναι οι μελλοντικές συνταξιούχοι? Ομογενείς, που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα και δεν έδωσαν εισφορές στο σύστημα. Ανασφάλιστοι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ στο σύστημα. Και πολλοί φόροι. Αυτό είναι δίκαιο? Είναι κοινωνικά δίκαιο? Για ποιο λόγο να πληρώνουν 350.000 συνταξιούχοι και όχι το σύνολο των εργαζομένων για τις γενναίες? Και ένα τελευταίο. Νομίζω ότι η στεγαστική πολιτική θα πρέπει να υπάρχει κάποιο πλαφόν, όπως συνέβη στη Σουηδία, στην Νορβηγία, σε κάποιες προηγμένες κοινωνίες, παύλα οικονομίες. Προσέξτε, παύλα οικονομίες, γιατί έχουν ξεφύγει τα πράγματα, ενώ εδώ δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ένας φραγμός. Είναι απειθιωμένο το σύστημα. Δηλαδή, τρία χρόνια λέει, ενώ μπορούν να το βάλουν πέντε χρόνια και πρέπει να κάνουν προκαθορισμένες αυξήσεις. Όπως επίσης ένας επανασχεδιασμός, τα λέω γρήγορα για να σας πω λίγο το σύστημα, ένας επανασχεδιασμός των επιδομάτων, όπου πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους παίρνουν επιδόματα. Λοιπόν, υπάρχει μια φυλή η οποία έρχεται εδώ από παντού, από τις όμορες χώρες, τους γράφουν στα δηματολόγια και παίρνουν του κόσμου τα λεφτά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Τι μήνυμα εκφράζουμε σαν χώρα? Ότι είμαστε τεμπέληδες, επιδοτούμε τους τεμπέληδες και επιδοτούμε τους πάντες και τιμωρούμε αυτούς που δουλεύουν σκληρά? Μάλιστα. Υπάρχει ένας συνολικός επανασχεδιασμός γενικά για την οικονομία και γενικά και για το κράτος. Μακάρι να μπορούσα να πω γρήγορα, τα λέω εντάχει για να μην σας καθυστερήσω. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ. Πίσω. Πάμε από τον Κολωνό στη Νίκαια στον κύριο Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη, και σε εσάς και στον κύριο Στούμπο. Σας ακούμε. Το πρόβλημά μου είναι το εξής. Σας είχα πάρει τηλέφωνο και σας είχα πει ότι έχουν κάνει λάθος με την ημερομηνία τον Ιούνιο που πέρασε, να μου, με το θέμα της αναπηρίας μου. Και πά, ναι. Που είχα 100% τυφλότητα. Το θυμάμαι αυτό, ναι, ναι. Πέρασα δευτεροβάθμια επιτροπή 30 Αυγούστου. Ναι. Και έγινε πάλι το ίδιο λάθος. Μέχρι τώρα έχουν περάσει 3 μήνες και ακόμα απόφαση αναπηρίας στα χέρια μου δεν έχω πάρει. Ναι. Και έχει διακοπεί η σύνταξη? Βέβαια. Περιμένοντας να βγει η απόφαση της Επιτροπής του ΚΕΠΑ. Ναι. Η οποία σας είδε 30... Πρέπει ένα μήνα σας είδε η Επιτροπή. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή πέρασε πριν ένα μήνα. Πρωτοβάθμια είχα περάσει, να μην, 14 Ιουνίου. Ναι. Και είναι τώρα τρεις, δηλαδή εσείς είστε τώρα... 3,5 μήνες. Εκτός είναι. Και η απόφαση στα χέρια μου δεν έχω πάρει. Τι να πω, κύριε Κυριάκο, πραγματικά. Παίρνω τηλέφωνο σε όποια υπηρεσία και αν υπάρχει, στο 1555. Και τι σας λένε? Στη γραμματεία του ΚΕΠΑ και όλοι μου λένε ένα πράγμα. Ναι, λέει, είναι το σύστημα, λέει, που έχει κάνει λάθος. Εγώ 3,5 μήνες χωρίς απόφαση στα χέρια μου, τι να πω στο σύστημα που δεν έχει κάνει λάθος? Μάλιστα. Πολύ λυπάμαι πραγματικά που δεν έχει κάποια εξέλιξη το θέμα σας και έχει περάσει και ένας μήνας από τότε που μιλήσαμε, νομίζω. Πάρα πολύ καιρός, τουλάχιστον ένας μήνας που μιλήσαμε. Ναι. Τι να πω. Είναι από τα θέματα, το θέμα των ΚΕΠΑ και των καθυστερήσεων. Το βάζουμε όταν έχουμε αρμόδιο εδώ πέρα, Υπουργό. Θα το ξανακάνουμε και την επόμενη φορά. Ελπίζω γρήγορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Γρήγορα να αντιμετωπιστεί, γιατί. Τι να πω τώρα. Δεν μπορώ να το σχολιάσω άλλο. Νομίζω ότι στερεύουν και τα λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε στον κύριο Νίκο από την Νεάπολη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Ξενάκη, καλησπέρα κύριε Στούπο. Γεια σας κύριε Νίκο. Γεια σας. Θέλω να σας πω για το Market Pass. Μας λέγανε θα το πάρουμε σήμερα το απόγευμα και δεν το βάλανε. Ναι. Πότε δεν πήρε κανένας Market Pass σήμερα. Ναι. Κάτι άλλο ας πούμε. Η εγγόνα μου είχε το σπίτι της, το οποίο το κούλησε και πήρε ένα άλλο. Ναι. Και της κόψαν το επίδομα. Το παιδιόν, τα λεφτά που παίρνει. Ναι. Τώρα, για το Market Pass, αυτό που ξέρω είναι ότι αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει αίτηση ή αυτοί που δεν χρειάστηκε να κάνουν αίτηση γιατί δεν αλλάξαν τα κριτήρια, κανονικά θα πρέπει να το πάρουν σήμερα. Γιατί οι αιτήσεις συνεχίζονται. Δεν το έχουν βάλει. Μήπως είστε στις εξαιρέσεις, γιατί διάβαζα το πρωί κάποιες εξαιρέσεις. Δεν τις θυμάμαι τώρα για να είμαι ειλικρινής όμως. Όχι, είμαι με το σύστημα το άλλο. Που το παλιό. Πήρα το άλλο. Ναι, τώρα τι να σας πω. Δεν ξέρω και πού απευθύνεσαι στο κομμάτι του Market Pass για πληροφορίες. Δεν είναι το 1555 εδώ, είναι κάτι άλλο. Αυτό αφορά. Και εν τω μεταξύ δεν το έχουν πάρει πολλοί που πήγαν εκεί πέρα, δεν το πήρανε. Μήπως άλλαξε κάτι στα περιουσιακά σας, μήπως κάποιο πρόσθετο έσοδο. Όχι. Θα έπρεπε να το έχετε πάρει. Έχω ένα σπιτάκι, 45 τετραγωνικά. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι, θα έπρεπε να το έχετε πάρει. Τι να σου πω πραγματικά. Ναι, δεν μου το βάλανε. Και είναι και πολλοί που δεν το έχουν να βάλει. Να δούμε αν θα έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Να το δούμε και την αποβδομάδα, να το συζητήσουμε κιόλας εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Διάβασα κάτι κριτήρια. Τα οποία έχουν πει, αλλά. Είναι θέμα φορολογικής δήλωσης αυτό. Αυτό, αλλά άμα λέει ότι λέει δεν έχει αλλάξει και έχει και προηγούμενο πας, κανονικά θα πρέπει να το πάρει. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Στέφανο, στην κυρία Άννα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Γκουτζάνης, δεν ξέρω πώς τον λένε. Ναι, είπε ότι ένα από τα πολιτικά μηνύματα του Κασελάκη ήταν και το ότι θα βάλει φωτιά στη Βουλή με νέες προτάσεις και δεν συμμαζεύεται. Είναι λίγο παρακινδυνευμένο, κύριε Ξενάκη, να μιλάμε για φωτιά στη Βουλή. Γιατί θυμάμαι μια αλίστου μνήμης πια περίπτωση όπου φωνάζανε η Σιριζέη αγκαλιά με τους Χρυσαυγίτες να καεί το μπιπ. Ναι. Η Βουλή. Ναι. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μας φέρανε τη Χρυσή Αυγή, αυτό το όνειδος της πολιτικής ζωής, μέσα στη Βουλή. Είστε. Λοιπόν, καλό θα είναι να ξέρουμε ποια είναι τα πολιτικά μηνύματα και ποια είναι αυτά για τα οποία υποψιάζομαι ότι έχουν βάλει τον Κασελάκη να εφαρμόσει. Δεν ξέρω με ποιο σκοπό ήρθε ο άνθρωπος, ναι, αλλά αυτά δεν είναι πολιτικά μηνύματα. Εγώ απλώς να μην αδικήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν είχε υιοθετήσει τέτοια συνθήματα έτσι, ως κόμμα του. Τι λέτε τώρα. Αγκαλιά τώρα, ήταν κάποιοι, πάνω και κάποιοι, κάτω. Δεν είχαμε δει στελέχη το που κάνουν αυτό. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ φωνάζανε. Περιμέναν να πάρουν την εξουσία. Λοιπόν, κυρία Άννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ακούμε. Εντάξει, ο καθένας έχει και τις απόψεις του και τις εκφράζει όπως τις εκφράζουμε τώρα και εμείς, εγώ δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη από τα Βρυλίσια. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Γιάννης από τα Βρυλίσια. Ναι. Ο κύριος Γιάννης μας ακούει. Ναι. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Γεια σας. Μ' ακούτε? Πολύ καλά, πέστε μας. Σας ακούω, μιλάτε συνέχεια για την ακρίβεια, εσείς και όλα τα μέσα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακούτε? Πολύ καλά, πέστε μας. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, ένας τρόπος υπάρχει για να μειωθεί η ακρίβεια. Μείωση της κατανάλωσης. Επαναλαμβάνω. Μείωση της κατανάλωσης. Ναι. Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για τον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μας. Για να γίνει κάποιος αρχηγός, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχει ένα πολιτικό υπόβαθρο. Αυτό δεν το έχει ο νέος αρχηγός. Ναι. Δεύτερον, η πολιτική δεν είναι πασαρέλα. Θέλει εμπειρίες και γνώση. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αν προλαβαίνουμε ένα ακόμα φίλο μας, τον κύριο Γιώργο από την Κόρινθο. Καλησπέρα σας. Ο οποίος μόλις το κλείσε γιατί δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Άρα λοιπόν, κάπου εδώ πέρα νομίζω, αν δεν έχουμε άλλη γραμμή, να χαιρετήσουμε τους τηλεθεατές μας. Νομίζω αυτό θα κάνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή την εβδομάδα.
πάμε στην επόμενη εβδομάδα που είναι προεκλογική και αυτή. Είχαμε πολλές εκλογές τον τελευταίο χρόνο. Διότι την άλλη Κυριακή, όχι αυτήν, μεθαύριο, την άλλη Κυριακή, 8 Οκτωβρίου, είναι οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρουσα πιο πολύ, νομίζω, η εβδομάδα που έρχεται. Να ευχηθούμε να περάσει την όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι καλύτερος από ό,τι ήταν τις προηγούμενες. Και να θαυμάσουν και την Πανσέλινο απόψε, όσοι έχουν καλό καιρό. Ωραία. Όσοι έχετε διάθεση, με προσοχή όμως, έτσι, την Πανσέλινο πάνω. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας.